Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η σημερινή Αριστοτρίτη είναι μια επανάληψη. Επειδή δεν καταφέραμε να γυρίσουμε επεισόδιο με την Αριστονίκη σήμερα, πρότεινε η Αριστονίκη να βρούμε αυτή την παλιά εκπομπή, από την εκπομπή Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, όπου μιλήσαμε για την ψυχοθεραπεία, και να σας την παρουσιάσουμε ξανά για όσους δεν την έχετε δει ή όσοι την έχετε δει και θα θέλατε να κάνετε μια επανάληψη. Έχω κάνει μοντάζ την εκπομπή, ούτως ώστε να είναι μικρότερη σε διάρκεια και να είναι μέσα μόνο το οσιώδη. Καλή παρακολούθηση. Πάμε στην επιστολή και επιστρέφουμε μαζί με την καλεσμένη μας. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Είμαι μια κοπέλα 32 ετών. Είμαι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και σας στέλνω από την Ελλάδα. Ανακάλυψα τυχαία τις εκπομπές σχετικά πρόσφατα στο YouTube και σας παρακολουθώ καθημερινά. Έχω διαβάσει και δύο από τα βιβλία σας, το «Χαρούμενη μαμά», «Χαρούμενα παιδιά» και το «Η ανατομία μιας γυναίκας». Σας θαυμάζω αρχικά για το ήθος, την ειλικρίνεια και την ευθύτητά σας και έπειτα για τις επιστημονικές σας γνώσεις. Ο λόγος σας, είτε προφορικός είτε γραπτός, είναι τόσο περιγραφικός και ταυτόχρονα τεκμηριωμένος που μιλάει απευθείας στην καρδιά μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε ένα θέμα για την ψυχοθεραπεία. Να ακούσει ο κόσμος για τη φύση της και τις διαδικασίες που συνήθως ακολουθούνται σε αυτό το θεραπευτικό ταξίδι. Τις δυσκολίες στην τροποποίηση και εφαρμογή των δυσλειτουργικών συμπεριφορών, τις προσδοκίες που μπορούμε να έχουμε από τη θεραπεία, αλλά και για ζητήματα σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτή, για να γίνεται πιο σύντομα και ανώδυνα το κατάλληλο τέριασμα. Σίγουρα αποτελεί προσωπική επιλογή του καθένα. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν και γενικά στοιχεία που μπορούν να καθησυχάσουν σχετικά με την επιλογή μας ή αντιθέτως να λειτουργήσουν ως καμπανάκι. Λέω να ακούσει ο κόσμος, γιατί εγώ ήδη έχω ξεκινήσει το ταξίδι μου εδώ και 2 χρόνια. Πριν από την τελική μου επιλογή θεραπευτή όμως, είδα ειδικούς που είτε δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση, το κατάλληλο πτυχίο, είτε δεν τηρούσαν απολύτως διοντολογική στάση σε θέματα προσωπικών δεδομένων. Υπήρχαν και θεραπευτές που είχαν ήδη στερεότυπες ιδέες και προκαταλήψεις, τις οποίες μετέφεραν ασυνείδητα στους θεραπευμένους. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν και οι άνθρωποι που ασκούν με ευσυνειδησία και ευαισθησία αυτό το λειτουργήμα και δίνουν στους πελάτες τους πολύτιμα κλειδιά για να βγουν από κάστρα και να ζήσουν μια πιο χαρούμενη ζωή με πιο συνειδητό τρόπο. Είχα την ευτυχία να δω στην πράξη συνομήλικους από το φιλικό περιβάλλον μου να πετυχαίνουν προοδευτικές αλλαγές στη ζωή τους και να είναι πιο χαρούμενοι, συνειδητοποιημένοι, υπεύθυνοι και αισιόδοξοι άνθρωποι. Για το λόγο αυτό, αλλά και γιατί λόγω των σπουδών μου είχα κάποιες ακροθυγείς γνώσεις γύρω από την ψυχολογία, ήμουν καλύτερα προετοιμασμένη για το τι θα κάνω, αλλά και για το τι αναμένω από αυτή τη θεραπευτική διαδικασία. Έτσι δεν τα έβαλα κάτω και τελικά βρήκα τον ψυχολόγο της αρεσκίας μου, ο οποίος, άσχετα με το σωστό τέριασμα, είναι πρώτα απ' όλα επαγγελματίας. Προοδευτικά βλέπω και σε μένα αυτές τις σπουδαίες για μένα και για αυτούς που με αγαπούν πραγματικά αλλαγές. Η ψυχοθεραπεία, πέρα από τα κοινωνικά ταμπού και τις προκαταλήψεις που τη συνοδεύουν ακόμη, θεωρώ πως δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό ως διαδικασία. Πολλοί νομίζουν ότι απλώς είναι συναντήσεις. Συναντήσεις τις οποίες απαραίτητα ξαπλώνεις σε ένα καναπέ, συζητάς και ο θεραπευτής σε συμβουλεύει, σου δίνει λύσεις. Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η φράση «Γιατί δεν τα λες σε μένα που δεν θα σου κοστίσει και τίποτα». Σκεφτείτε τώρα, να το έχεις πάρει απόφαση να αρχίσεις θεραπεία και να έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοιες απόψεις. Να πας στο θεραπευτή και να περιμένεις τον προθάλαμο με άλλα άτομα μαζί. Ή να σε λέει συνεχώς με λάθος όνομα. Ή να σου λέει απόψεις του τύπου «Δεν τα λέμε όλα στους άνδρες». Και το χειρότερο, «Αχ, τα σκέφτεσαι όλα λάθος». Δύσκολη διαδικασία. Όμως επειδή η ψυχοθεραπεία από επαγγελματία είναι σωτήρια διαδικασία για τον άνθρωπο, αξίζει η επιμονή και η προσπάθεια για μια καλύτερη, πιο ευχάριστη, λιγότερο ενεχοποιημένη και πιο ελεύθερη ζωή που μπορεί πιο εύκολα να οδηγήσει στην αυτοπραγμάτωση. Ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να ακουστεί
είναι η αξία της ψυχοθεραπείας σε ανθρώπους που εργάζονται με άλλους ανθρώπους και κυρίως με παιδιά, όπως οι εκπαιδευτικοί. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, με εκτίμηση και συμπάθεια. Γράψες κάτι πολύ όμορφο χθες. Θες να σου διαβάσεις, το έχεις? Δεν το έχω το κινητό, διάβασε το εσύ. Η φίλη μας η Αριστονίκη, εκτός από εργασιομανής, όπως έχουμε πει πως είναι, εκτός από σπουδομανής, έχει και μια καλλιτεχνική φλέβα και γράφει ωραία. Λοιπόν, έγραψε χθες, είναι διάλογος αυτός ή είναι ποιητική μεταφορά του είναι διάλογου? Είναι μια μεταφορά των όσων έχουμε ως μια ποιητική μεταφορά, από ό,τι το κατάλαβα, γιατί λόγω του απορρίτου του επαγγελματικού δεν μπορούσα να τη ρωτήσω και αν τη ρωτούσα δεν θα μου έλεγε για ποιον το είχε γράψει. Το εξής. Ήρθα εδώ για εκείνην, μου λέει. Αυτή η τόσο δυνατή γυναίκα με έπεισε πως ο ψυχολόγος κάνει καλό και πως χρειάζεται να κάνω ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ζητάς να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε σένα για να ευχαριστήσουμε κάποιον τρίτο? Η πρώτη που μίλησε ήταν η ψυχοθεραπευόμενη, η δεύτερη η ψυχοθεραπεύτρια. Δεν το σκέφτηκα έτσι, μου λέει. Αλλά πως, ρωτώ ξανά. Σκέφτηκα πως δεν έχω κανένα σε αυτή τη ζωή να εμπιστευτώ τα προβλήματα μου. Για όλους είμαι δυνατός. Κανείς δεν υποψιάζεται πως έχω κάποια ανάγκη. Εσείς είστε επαγγελματίας. Χρειάζομαι κάποιον φίλο να του μιλώ, να καταθέτω τους προβληματισμούς μου, να είναι εδώ για μένα και να μου αφιερώνει χρόνο. Βασικά να με ακούει και να με καταλαβαίνει. Αυτό το ψι, πώς το είπατε, ψυχοθεραπεία. Αυτό τα κάνει όλα αυτά. Ζητάς κάποιον να σε ακούσει με ζεστασιά, χωρίς κριτική, να σε νιώσει και να συμπορευθεί μαζί σου στο ταξίδι της αυτογνωσίας σου. Ναι, ναι, αυτό το περιέγραψες τέλεια. Και το κάνεις για εκείνη, αυτόν τον τόσο δυνατό άνθρωπο σε έχει πείσει να πας στο ψυχολόγο ή για σένα? Αυτό δεν το ξέρω, μου απαντά σκεπτικός. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε μαζί, του λέω. Είμαι ευγνώμων που κάνω αυτή τη δουλειά. Γι' αυτά και για άλλα θα μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή. Αυτό το γράψε χθες το βράδυ η Αριστονίκη και με συγκίνησε. Μου θύμισες κάποιες υπέροχες στιγμές που από το γραφείο, από το ταμείο θα το έλεγα εγώ με τη λέξη που χρησιμοποιεί η αγιοπατερική λεκτική, του ψυχολόγου ή του ψυχοθεραπευτή, όπου όταν ως ψυχοθεραπευτής συναντήσεις ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοιχτές οι ψυχές τους και έρχονται, μπορεί να μην το έχουν λεκτικά στο μυαλό τους όπως το πρόσωπο αυτό που περιέγραφες χθες, και έρχονται με λαχτάρα για να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους και να ανοίξουν την ψυχή τους για να ποτιστεί, είναι πάρα πολύ ευεργετικό, ανταποδοτικό, rewarding. Συγγνώμη παιδιά, σε μερικές φορές σκέφτομαι αγγλικά, μεταφράζω ελληνικά. Είναι πολύ ανταποδοτικό για τον ψυχοθεραπευτή το να έχει συναντήσεις με τέτοιους ανθρώπους που πραγματικά, ποιος το έλεγε αυτό από τους μεγάλους, έλεγε αν αγνώριζαν το καλό που μας έκαναν θα μας πλήρωνα, δεν θα τους πληρώναμε. Κάτι το οποίο δεν το συναντά συχνά. Σπάνια το βλέπατε από την εμπειρία σας στην δουλειά σας? Εγώ έχω εργαστεί, τόσο ανοιχτές ψυχές, έχω δηλαδή, εργαστεί για 20 χρόνια ως επαγγελματίας ψυχολόγος στην Κύπρο. Η Αριστονίκη, η οποία έχει εργαστεί πόσα χρόνια στην Ελλάδα πρώτου έρθει στην Κύπρο? Έζησα 13 χρόνια στην Ελλάδα, αναφαιρέσουμε τα 4 των σπουδών των βασικών, τα υπόλοιπα εργάστηκα. Για 9 χρόνια έχει εργαστεί ως ψυχολόγος στην Κύπρο και μάλιστα είναι από τους ελάχιστους Κύπρους ψυχολόγους που κατέχει το δίπλωμα EuroSci, που είναι το ανώτερο επαγγελματικό δίπλωμα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ψυχολόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσύ που έχει εργαστεί στην Ελλάδα περισσότερα χρόνια και στην Κύπρο μετά, το συζητούσαμε αυτό με την Αριστονίκη, μου έλεγε ότι στην Ελλάδα είναι πιο συχνό να συναντήσεις τέτοιου είδους, εγώ τους λέω πελάτες γιατί είμαι και λίγο ροτζεριανή, τέτοιου είδους πελάτες στη ψυχοθεραπεία παρά στην Κύπρο, με την έννοια ότι επειδή η ψυχολογία ως επιστήμη και η ψυχοθεραπεία θα με επιτρέψει να την ονομάσω τέχνη. Είναι τέχνη. Μα και η ψυχοθεραπεία ως τέχνη έχει περισσότερα χρόνια που καλλιεργείται στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στην ελληνική αστική κοινωνία, στα αστικά κέντρα περισσότερο, είναι πιο προετοιμασμένοι οι άνθρωποι για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Είναι πιο δεκτικοί, ας το πούμε, πιο ανοιχτοί, να μιλήσουν ανοιχτά. Και πιο διαβασμένοι είναι. Πιο διαβασμένοι, ενώ δηλαδή ότι
Τι θες να πεις, ότι ενημερώνονται, ότι ενημερώνονται, ότι διαβάζουν, ότι αγαπούν το βιβλίο περισσότερο από ότι ο μέσος Κύπριος, δυστυχώς. Ναι. Δηλαδή, αλλάζει όμως αυτό στην Κύπρο, επειδή εγώ είμαι μεγαλύτερη από εσένα και έχω εργαστεί από το 1997 μέχρι το 2017 ως επαγγελματίας ψυχολόγος στην Κύπρο. Θέλω να σου πω ότι με την πάροδο των χρόνων, πολύ περισσότερος κόσμος έχει ανοίξει τα μάτια του και απαιτεί και ψάχνει να βρει αυτό που θα είναι βάλσαμο για την ψυχή. Προτού έρθεις, συζητούσαμε για τη διαφορά της λέξης θεραπεία και ίαση. Το θεραπεύω σημαίνει περισσότερο φροντίζω. Εσείς ήσουν και εσύ και στο κλασικό, ούτε εσύ είσαι φιλόλογος, ούτε εγώ, αλλά η ψυχοθεραπεία δεν έχει την έννοια της ίασης. Δηλαδή δεν πας στο ψυχολόγο ή στον ψυχοθεραπευτή, που θα μας εξηγήσει στη συνέχεια ποια είναι η διαφορά του ψυχολόγου και του ψυχοθεραπευτή, αν υπάρχει διαφορά, πότε συμπίπτουν αυτοί οι δύο ρόλοι. Δεν πας όπως πας, για παράδειγμα, έχει σπάσει το πόδι σου και πας στο ορθοπαιδικό να κάνεις μια επέμβαση, ούτως ώστε να επανορθωθεί η λειτουργικότητα του ποδιού σου. Δεν πας για να σαστείς μια και καλή. Εντάξει. Ναι. Πας, πες μας. Κοίταξε να δεις, η ψυχολογία δεν είναι ιατρική. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά στο κομμάτι. Το ψυχικό κομμάτι με το σωματικό κομμάτι είναι διαφορετικό. Άρα, στο ψυχικό κομμάτι, επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε το κομμάτι, δηλαδή όταν λέμε θεραπεύουμε, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Είναι υποκειμενικό αυτό. Δηλαδή, ο ίδιος ο θεραπευόμενος, αν θέλεις, η πελάτη θα σου πει κατά πόσο έχει βελτιωθεί η ζωή του ή όχι. Αυτή τη συζήτηση την είχαμε την αγαπημένη φίλη, κλινική ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, την Ντίνα Τιμωστερή, που μας βλέπει τώρα. Γεια σου, Ντίνα. Και μου έλεγε πώς μπορούμε να. Γιατί συζητούσαμε για το πόση θεραπευτικότητα μπορεί να έχει θεραπευτής και μου λέει δεν είναι μετρήσιμο. Και έχει δίκιο. Ακριβώς, δεν είναι μετρήσιμο. Είναι υποκειμενικό. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακριβώς γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχει δεχθεί πάρα πολύ κριτική και η ψυχοθεραπεία και η ψυχολογία, και η ψυχοθεραπεία ακόμη ψάχνουμε να βρούμε έναν κατάλληλο ορισμό για να την διαχωρίσουμε από τη συμβουλευτική, από τη ψυχολογία και από όλες τα υπόλοιπα τα οποία ασχολούνται οι άνθρωποι που είναι, ασχολούνται με το κομμάτι το ψι. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε στον άλλον ψυχοθεραπεία, όπως και με την έννοια της λέξης της ψυχολογίας. Θυμάμαι όταν παρουσίαζα το βιβλίο μου «Η δοκιμασία της ψυχής» στο Νεάπολης, που μου έκανε την τιμή να το παρουσιάσει ο καθηγητής μας, ο κύριος Μαρκουλής, μου είχε κάνει έντονη κριτική γιατί έγραψα τίτλο «Δοκιμασία της ψυχής» και τι εννοώ με τη λέξη «ψυχή». Ο αγαπημένος ο Μίμης ο Μαρκουλής, ένας εξαιρετικός, εξελιχτικός ψυχολόγος, είναι στο Νεάπολης ακόμη. Δεν ξέρω, ναι, φαντάζομαι. Την τελευταία φορά που το συναντήσαμε, δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης, ο οποίος είναι κεφάλι, δεν το συζητάμε ότι είναι κεφάλι, αλλά είναι της πιο επιστημονικής σχολής και πιο επιστημονικής προσέγγισης της ψυχολογίας. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η επιστήμη της ψυχολογίας ως κλάδος είναι πολύ νεαρός. Ναι. Ο πατέρας της ψυχολογίας ήταν ο... Φρόιντ. Μπράβο, ρε, ξέρει Πέτρο. Να σας παρακαλώ. Καλά τυχαία βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή. Όνομα του Θεού. Ήσασταν έτοιμες και οι δύο να με σταυρώσετε. Όχι να σε σταυρώσουμε. Πλάκα κάνουμε, βρε. Και εσύ ανθρωπιστικές σπουδές είχες σπουδάσει. Είναι δυνατόν να μην έχεις... Δεν μπορεί να μην ξέρεις το Φρόιντ. Ο Φρόιντ, ο οποίος ήταν γιατρός. Ήταν γιατρός και ο οποίος ξεκίνησε να κάνει μία παρατήρηση, μία στροφή της ιατρικής που έχει να κάνει με τη γενικότερη λειτουργικότητα του ανθρώπου που δεν φαινόταν ίσως τότε σε κάποιο βαθμό να είχε εμφανείς οργανικούς παράγοντες. Να πούμε ότι ο Φρόιντ είπε ότι η ψυχιατρική είναι για όλους. Αυτό είναι το, νομίζω, από τα πιο σημαντικά μηνύματα που έδωσε μέσα από το έργο του, μέσα από την προσπάθειά του να κάνει αυτή την πολύ δομημένη θεωρία, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι. Γιατί πριν από το Φρόιντ και πριν από τη θεωρία της ψυχανάλυσης και πριν από τη ψυχοθεραπεία που ονομάζεται ψυχανάλυση, που είναι η πρώτη μορφή ψυχοθεραπείας που έχει εμφανιστεί ποτέ στην ιστορία, οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπιζαν
ψυχικά προβλήματα και τότε θα λέγαμε ψυχιατρικά προβλήματα, γνωρίζουμε πώς τους αντιμετώπιζα ναι. στο μεσαίωνα. Γιατί ναι. εμείς και η Αριστονίκη και εγώ έχουμε τελειώσει το τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτέλειου, στο οποίο οι καθηγητές εκεί πέρα έχουν έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη στο Μισελ Φουκό, ναι, ναι. τον φιλόσοφο και θεωρητικό, ο οποίος έχει κριτικάρει την αντιμετώπιση της Δύσης μετά μεσαίωνα, που ήταν μεσαιωνική προς τους ανθρώπους που είχαν ψυχικά προβλήματα, τους εγκλεισμούς, τους ρωμανδίες κτλ. Και ο Φρόιντ ήρθε για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα και στην ουσία στην αρχή του 20ου αιώνα να μιλήσει, να γράψει, να δράσει για μια διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση. Έχουμε και το Φρόιντ εδώ στην οθόνη, όμορφος. και να... Είναι νέος μας το βρέχει βάλει νέο, ωραίος. Και να μιλήσει για πράγματα που επηρεάζουν τους ανθρώπους από μέσα στην κοιλιά της μάνας τους, από τη γέννησή τους, από τα διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στην ουσία έχει βάλει τις βάσεις για την εξελιχτική ψυχολογία, έχει βάλει τις βάσεις για την κλινική ψυχολογία και έχει βάλει και τις βάσεις για την ψυχοθεραπεία ταυτόχρονα. Μάλιστα. Και έλεγε ότι η ψυχοθεραπεία μπορείτε να ασκείτε μόνο από γιατρούς, μόνο από ψυχίατρους. Ο Ρότζερς είναι αυτός που ήρθε και είπε ότι την ψυχοθεραπεία μπορούν να την κάνουν και άλλες ειδικότητες εκτός των γιατρών. Λόγω φαντάζομαι και της, ο κάθε αν θέλεις ειδικός ή από αυτούς τους μεγάλους που ξέρουμε, ανάλογα με το πόστο που είχε, ανάλογα με την ιδιότητα που είχε, ο οποίος μιλούσε, θεωρούσε ναι. και αυτό αντίστοιχα. Το οποίο δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε έδρα ψυχολογίας από το 1926, πάρα πολύ παλιά. Mm-hmm. Δηλαδή, το Αριστοτέλειο ήταν από τα πρώτα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, τα οποία είχαν έδρα ψυχολογίας. Λοιπόν, η ψυχολογία ως επιστήμη έχει διαχωριστεί από την ιατρική, πότε περίπου? Εκεί γύρω, νομίζω. Εκεί γύρω που έγινε και η. Στις αρχές του 20ου αιώνα. Στη σημερινή εποχή, μιλάμε τώρα 100 χρόνια μετά. Εντάξει, 100 χρόνια μετά. Πλέον η ψυχολογία είναι πάρα πολύ διευρυμένη επιστήμη, με την έννοια του ότι πέραν της μελέτης της ανθρώπινης λειτουργίας, της εσωτερικής και της εξωτερικής ανθρώπινης λειτουργίας, πλέον ειδικά οι νευροεπιστήμονες, οι νευροψυχολόγοι, οι οποίοι μαζί με άλλους επιστήμονες ασχολούνται με τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου, μετρούν, προσπαθούν να ανακαλύψουν για τα συναισθήματα, για τις σκέψεις, για τις πράξεις, τα κίνητρα μας και όλα αυτά, υπάρχουν και ένα σωρό κλάδι που ένας από αυτούς είναι ο πειραματικός, ο πιο επιστημονικός κατηγορία στην οποία ανήκει και ο κύριος Μαρκουλής, αλλά και ο κύριος Ανδρέας Δημητρίου, ο οποίος ήταν και αυτός καθηγητής μας, ήταν και πρόεδρος του τμήματος ψυχολογίας όταν ήμουν εγώ και αργότερα ήταν και υπουργός παιδείας στην Κύπρο και άλλοι επιστήμονες. Πέραν αυτών των κλάδων, οι οποίοι είναι επιστημονικοί και όντως έχουν σοβαρό ρόλο να διατελέσουν. Έχεις ακούσει για το neuroscience, νευροεπιστήμες. Βεβαίως. Νευροεπιστήμες είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούν να πάνε και νευροψυχολόγοι. Στις νευροεπιστήμες μπορούν να πάνε και προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Άρα η ψυχολογία σήμερα, ενώ ο απλός κόσμος τη θεωρεί ότι είναι μόνο το κομμάτι το εφαρμοσμένο, δηλαδή είτε ένας συμβουλευτικός ψυχολόγος, είτε ένας κλινικός ψυχολόγος, ο οποίος έχει ένα γραφείο και δέχεται κόσμο και πάει ο κόσμος και του λέει τα προβλήματά του, αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της επιστήμης της ψυχολογίας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη περιοχή, η οποία είναι και ακαδημαϊκή και έχει και εφαρμοσμένη σε άλλους τομείς κλπ. Άρα η ψυχοθεραπεία αφορά, όσον έχει σχέση με την ψυχολογία, ένα μικρό κομμάτι. Και οι ειδικότητες αυτές οι οποίες ασχολούνται με την ψυχοθεραπεία, ποιες είναι? Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταρτιστεί. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ειδικός τομέας και χρειάζεται ειδική κατάρτιση, αλλά και ταλέντο. Γι' αυτό και λέμε ότι η ψυχοθεραπεία είναι τέχνη. Ταλέντο εννοούμε το να μπορούμε να ακούμε τους ανθρώπους ενεργητικά, να έχουμε συνέστηση. Άρα πρέπει να είσαι πολύ καλός ακροατής πρώτα απ' όλα. Φυσικά, να είσαι πάρα πολύ καλός ακροατής και κατ' επέκταση να αγαπάς αυτό που κάνεις και να είσαι ανθρώπινος. Να μην χάσεις την ανθρωπιά σου σε αυτό που κάνεις, γιατί αυτό που
αν θέλεις, έχει μολύνει λίγο το κομμάτι της ψυχοθεραπείας, είναι αυτή η άκρατη ουδετερότητα και αυτή η επιστημονοσύνη που προσπαθούν κατά καιρούς, έτσι, οι διάφοροι που ασχολούνται, οι ειδικοί που ασχολούνται με τον τομέα της ψυχολογίας, να το κάνουν αυστηρά τα όρια, για να θεωρούμαστε επιστήμονες, έτσι. Έχουμε ένα, νομίζω λέω, ένα σύνδρομο κατωτερότητας γύρω από αυτό. Ακριβώς γιατί είμαστε μικροί, ενώ είμαστε νεαροί επιστήμονες. Είναι πολύ σύντομη, είναι πολύ νεαρή ηλικία. Φοβόμαστε μη μας πούν ότι δεν είμαστε επιστήμονες. Οπότε προσπαθούν, θεωρώ, πολύ έτσι σε αυτό το κομμάτι, να είναι πολύ αυστηρά τα όρια μεταξύ, ας πούμε, το να μετρούμε τα πράγματα. Να μετρούμε, να έχουμε ψυχομετρήσεις, να είμαστε πολύ ουδέτεροι, να μην υπάρχει τίποτα υποκειμενικό αλλά αντικειμενικό. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ καλό στο κομμάτι της έρευνας, είναι πάρα πολύ καλό στο κομμάτι, αν θέλεις, της δόμησης μιας καινούριας θεωρίας, αλλά στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας δεν βοηθάει και τόσο πολύ το να έχω κάποιον εκεί πέρα και να θεωρεί ότι είναι το πειραματόζωό μου. Γιατί κάποιος έλεγε πολύ σοφά, το φεγγάρι όταν το παρατηρείς δεν παθαίνει κάτι, αλλά ο άνθρωπος παθαίνει. Ακριβώς γιατί είναι αυτό. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Ξέρεις κάτι, πάω στην επιστολή. Πάω στην επιστολή γιατί ο λόγος που κάναμε αυτή την εισαγωγή ήταν επειδή υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα. Υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα και δίνονται διπλά μηνύματα. Μια σύγχυση σίγουρα, ναι. Συγκρουόμενα, αντικρουόμενα μηνύματα από διάφορους φορείς. Και θα μιλήσω και ανοιχτά. Στην Κύπρο έχουμε θέμα με την αδειοδότηση των ψυχολόγων. Εντάξει, υπάρχει θέμα το οποίο εύχομαι και ελπίζω και προσδοκώ να επιληθεί και να επιληθεί και με νομικό τρόπο. Δηλαδή να αλλάξει ο νόμος εγγραφής ειδικών ψυχολόγων, ούτως ώστε πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν εξαιρετικές σπουδές και σε κυπριακά πανεπιστήμια αλλά και σε πανεπιστήμια της Αλλοδαπής να μπορούν να αποκτούν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ψυχολόγου χωρίς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα. Δηλαδή σήμερα στην Κύπρο, Πέτρο, ένα παιδί το οποίο σπουδάζει ψυχολογία, το οποίο κάνει και ένα μεταπτυχιακό εφαρμοσμένης ψυχολογίας, είτε αυτό είναι συμβουλευτική ψυχολογία, είτε αυτό είναι κλινική ψυχολογία, είτε αυτό είναι μια άλλη εφαρμοσμένη ψυχολογία, εφαρμοσμένη ειδικότητα της ψυχολογίας, δυσκολεύεται πάρα πολύ να εγγραφεί με βάση τον νόμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, είναι κοινό μυστικό. Και υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα. Εντάξει, γιατί έχουμε εξαιρετικούς νέους συναδέλφους οι οποίοι έχουν όλα τα προσόντα, οι οποίοι μπορεί να κατέχουν ακόμη και ανώτερα προσόντα, όπως το EuroSci, που είναι το ανώτερο ευρωπαϊκό δίπλωμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, και στην Κύπρο να μην αναγνωρίζουν τα προσόντα τους. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση, για να εξηγήσουμε. Γιατί πολλές φορές ακούγεται να πηγαίνετε μόνο στους εγγεγραμμένους ειδικούς ψυχολόγους. Έτσι λέει ο νόμος. Ο νόμος είναι καλή ιδέα να αλλάξει, όχι για να πηγαίνει κάποιος σε κάποιον που δεν είναι ειδικός και δεν είναι εγγεγραμμένος ψυχολόγος, αλλά για να μπορέσουν αυτοί που είναι όντως ειδικοί να μπορέσουν να είναι και εγγεγραμμένοι. Αυτό ίσως να το κάνουμε μια άλλη εκπομπή, να καλέσουμε κάποιον νομικό εδώ πέρα, κάποιον νομικό ο οποίος να έχει ασχοληθεί με το θέμα του νόμου περί εγγραφής ειδικών ψυχολόγων. Ήδη έχω ένα άρθρο το οποίο θα το βάλω και στη σελίδα μου στο Facebook, που έχει γράψει μια έγκριτη νομικός που αναφέρεται στον νόμο και στις διαφορές που έχει ο νόμος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Λοιπόν, Αριστονίκη λέει εδώ η κοπέλα, ρωτάει. Θέλει να αναφερθούμε στα ζητήματα σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτή. Εντάξει. Είπες προηγουμένως κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι έχει περάσει από αυτούς που δεν είναι προειδεασμένοι, έχει περάσει απαρατήρητο. Είπες ότι ο Φρόιντ έλεγε ότι για να κάνεις ψυχοθεραπεία πρέπει να είσαι απαραίτητα γιατρός. Και ότι στην πορεία αυτό το πράγμα ήρθε ο Ρότζερς, ο οποίος ήταν ψυχολόγος, ο Ρότζερς που μου αρέσει πάρα πολύ, ο οποίος είχε την πελατοκεντρική θεωρία και την πελατοκεντρική αντίστοιχη θεραπεία, ο οποίος είπε ότι τη ψυχοθεραπεία μπορούν να την εξασκήσουν και ψυχολόγοι, αλλά και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει κατάλληλη εκπαίδευση σε μια ψυχοθεραπευτική μέθοδο. Εντάξει. Και είπε και κάτι άλλο. Πες μας. Ότι πολλοί μπορεί να είναι εκπαιδευμένοι στο να κάνουν ψυχοθεραπεία, αλλά να μην την κάνουν τόσο καλά όσο κάποιοι που έχουν ταλέντο να την κάνουν. Γιατί και τότε υπήρχαν θέματα περί εγγραφής και μη εγγραφής. Λοιπόν, όσον αφορά στην νομοθεσία,
επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε πολλά παιδιά που σπουδάζετε ψυχολογία, είναι αρείς συνάδελφοι που έχετε πάρει το πρώτο πτυχίο στη ψυχολογία και διαρωτάστε για το πώς να συνεχίσετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος περιγραφής ειδικών ψυχολόγων, ο οποίος, όπως είπα την άποψή μου, χρειάζεται ένα γενικό lifting, έτσι, για να σταματήσει να είναι ένα κλειστό επάγγελμα, ένα elite επάγγελμα, στο οποίο να μπαίνουν μέσα μόνο κάποιοι και αυτοί κάποιοι μετά να πολεμούν αυτούς που δεν είναι μέσα κλπ. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό τώρα, δεν είναι επί της ουσίας. Για το θέμα της ψυχοθεραπείας ακόμα δεν υπάρχει νομοθεσία στην Κύπρο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει νόμος περιεγραφής ψυχοθεραπευτών ακόμη. Όταν γίνεται μια νέα νομοθεσία για να γραφτεί ένα επάγγελμα, να γίνει μητρό επαγγελματιών, υπάρχει πάντοτε στον νόμο αυτή η πρόθεση να συμπεριληφθούν όσοι εργάζονταν προηγουμένως σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα νόμο περιγραφής ψυχοθεραπευτών, αν έχεις ένα ψυχοθεραπευτή ο οποίος αποδεδειγμένα εργάζεται, για παράδειγμα, για 10 χρόνια, για 15 χρόνια, για 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχοθεραπευτής και πληρώνει κοινωνικές ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενος κλπ., δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον μετάξεις έξω. Άρα, για όσους ψυχολόγους αυτή τη στιγμή έχουν το πτυχίο τους ή έχουν ακόμη και το μεταπτυχιακό τους και παρόλο που έχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό δεν μπορούν να εγγραφούν ως ειδικοί ψυχολόγοι λόγω των ιδιαίτερα αυστηρών προνοιών του νόμου, αν αυτή την εποχή επιλέξουν να ακολουθήσουν το δρόμο του να γίνουν καταρτισμένοι ψυχοθεραπευτές, παρόλο που ακόμη δεν υπάρχει νομοθεσία για τους ψυχοθεραπευτές στην Κύπρο, ελπίζω πως στο μέλλον δεν θα έχουν πρόβλημα. Για να γίνεις ψυχοθεραπευτής τώρα, δεν είναι απαραίτητο να έχεις το πρώτο πτυχίο της ψυχολογίας. Αλλά, όχι. Δεν είναι απαραίτητο. Να μην έχεις και τίποτα. Όχι. Θέλεις ένα πρώτο πτυχίο για να γίνεις ψυχοθεραπευτής. Και πού απευθύνεσαι, ποια είναι τα ιδρύματα? Πρέπει να έχεις ένα πρώτο πτυχίο, το οποίο είναι πάνω σε ανθρωπιστικές επιστήμες. Θα μπορούσα δηλαδή εγώ να κάνω ψυχοθεραπεία? Ναι, θα μπορούσες. Θα μπορούσες. Θυμάμαι το 2008 είχε γίνει ένα ωραίο πρόγραμμα, ένα μάστερ στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία, το οποίο το είχε κάνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Bedfordshire, το οποίο παρακολούθησα και εγώ, στο οποίο δίδασκε μεταξύ άλλων και η Ντίνα η Μουστερή. Και στην ομάδα μας που κάναμε εκείνο το μάστερ ήταν δύο ψυχίατροι, δύο κληρικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχιατρικοί νοσηλευτές κλπ. Και δεν ήταν μόνο ψυχολόγοι. Επίσης, επειδή η Ντίνα τώρα τρέχει ένα πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και επειδή υπάρχουν και άλλα προγράμματα που τρέχουν στην Κύπρο, στα προγράμματα εκπαίδευσης πάνω σε μια συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο, εκείνο που έκανα εγώ τότε ήταν πάνω στη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία, δεν είναι απαραίτητο να είσαι ψυχολόγος, πρέπει να είσαι όμως είτε εκπαιδευτικός, για θεολόγους έχω ακούσει ότι πάνε, για δάσκαλους, κοινωνικούς λειτουργούς, νηπιαγωγούς, αυτοί που έχουν σπουδάσει διοίκηση ανθρωπινού δυναμικού όπως εσένα, μια σπουδή που να έχει σχέση με τον άνθρωπο. Ναι. Ναι. Και η εκπαίδευση που παρέχεται είναι και θεωρητική εκπαίδευση πάνω στο πώς έχει προκύψει αυτή η ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Για παράδειγμα, πάνω σε ποιο φιλοσοφικό και ψυχολογικό υπόβαθρο έχει στηριχθεί αυτή η μέθοδος για να αναπτυχθεί. Γιατί έχουμε πολλές ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Πάρα πολλές. Θέλεις να μας πεις έτσι μόνο ονόματα? Να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι τουλάχιστον στη δική μου έτσι, σχολή που έκανα την πρώτη μου ειδίκευση στην ψυχοθεραπεία, την οικαστική. Σε ποια από όλες μιλάς τώρα? Για την οικαστική ψυχοθεραπεία. Όσοι γιατί δεν εσύ ήταν, είσαι ναι. εκπαιδευμένη στην οικαστική ψυχοθεραπεία και είσαι και supervisor, όπως είναι στα ελληνικά. Επόπτρια. Είσαι και επόπτρια νέο ψυχοθεραπευτό στην οικαστική ψυχοθεραπεία και είσαι και εκπαιδευμένη και εσύ στη συστημική. Συστημική και στη γνωστική αναλυτική. Και στη γνωστική αναλυτική. Άρα έχεις τρεις. Με μπερδέψατε, τι είναι όλα αυτά? Είναι διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι. Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι. Ναι, πολλές. Λοιπόν, να συμπληρώσω λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πρώτο πτυχίο ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, τους έβαζαν να κάνουν έξτρα μαθήματα, είτε ψυχοπαθολογίας, έπαιρναν 2-3 μαθήματα ψυχοπαθολογίας, κλινικής ψυχολογίας και πολύ αυστηρή εποπτεία στα περιστατικά τους, καθότι ήθελαν να προετοιμαστούν
για να μπορέσουν να κάνουν το επάγγελμα αυτό. Δηλαδή, εάν δεν έχεις ως πρώτο πτυχίο ένα πτυχίο που σου έχει δώσει μία βάση, τότε αυτή τη βάση πρέπει να την αποκτήσεις για να μπορέσεις να έχεις ενώπιό σου έναν άνθρωπο και να μπορέσεις ουσιαστικά να τον κατανοήσεις και να τον βοηθήσεις χωρίς να κάνεις οποιαδήποτε ζημιά. Ο ψυχολόγος όμως και ειδικά ο κλινικός ψυχολόγος, ο οποίος μπορεί να είναι επίσης εκπαιδευμένος σε μία ή περισσότερες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, έχει τη διαφορά από ένα ψυχοθεραπευτή που δεν είναι κλινικός ψυχολόγος στο ότι μπορεί να εντοπίσει την οποιαδήποτε ψυχοπαθολογία του ψυχοθεραπευόμενου και μπορεί να κάνει και διάγνωση, όπως διάγνωση μπορεί να κάνει και ο ψυχίατρος. Άνα, μπράβο. Που αυτό δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, έστω και αν πάρει 2-3 μαθήματα. Μπράβο. Ναι. Όση εκπαίδευση και να έχεις σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο, ένας ψυχοθεραπευτής ο οποίος δεν είναι ειδικός κλινικός ψυχολόγος, δεν μπορεί να κάνει διαγνώσεις. Αυτό να το λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μεταξύ συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας? Μάλιστα. Γιατί συμβουλευτικοί εξασκούν και οι κλινικοί ψυχολόγοι και οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι και οι εργασιακοί ψυχολόγοι, γενικά όλες οι εφαρμοσμένες ειδικότητες της ψυχολογίας, εκ των πραγμάτων εξασκούν συμβουλευτικοί. Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι είναι κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται έτσι με την προώθηση της υγείας, της ψυχικής υγείας, αλλά ασχολείται συμβουλευτική. Η συμβουλευτική. Έχεις και ένα μάστερ, ένα από τα μάστερ ναι. Στη συμβουλευτική. Και με την έρευνα και με τη θεωρία και με την εφαρμογή. Έτσι, γι' αυτό και είναι αναγνωρισμένος κλάδος της ψυχολογίας. Κάτι που δεν, δεν είναι η ψυχοθεραπεία. Ακριβώς. Γιατί είπαμε, εδώ μιλάμε ανοιχτά και τα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος της ψυχολογίας. Δεν υπάρχει ειδικότητα ψυχοθεραπείας στη ψυχολογία. Ακριβώς. Κάποιοι ψυχολόγοι, αρκετοί ψυχολόγοι όμως, είναι εκπαιδευμένοι στη ψυχοθεραπεία. Φυσικά. Είναι και ψυχοθεραπευτές. Φυσικά. Όπως αρκετοί ψυχοθεραπευτές δεν είναι ψυχολόγοι. Mm-hmm. Άρα και αρκετοί ψυχολόγοι δεν είναι ψυχοθεραπευτές. Έτσι. Λοιπόν, η συμβουλευτική ασχολείται έτσι με πιο περιορισμένες συναντήσεις. Δηλαδή θα πας εκεί για θέματα αυτογνωσίας, προσωπικής ανάπτυξης, για θέματα που σε απασχολούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να δεχτεί και ένα άτομο που δεν έχει και ισχυρά κίνητρα για να βοηθήσει τον εαυτό του, αλλά ρε παιδί μου έχει έτσι μια αγωνία και θέλει να την μοιραστεί, αλλά δεν θέλει επί της ουσίας να ασχοληθεί με αυτά που τον ανησυχούν πραγματικά. Μπορεί και να επιβάλλεται, δηλαδή μπορεί και να γίνει επειδή κάποιος σου είπε πήγαινε να κάνεις συμβουλευτική για αυτό το θέμα, συμβουλευτική γονέων ή κάνει συμβουλευτική για να βρεις το επαγγελματικού προσανατολισμού ή κάνει συμβουλευτική για εκείνο, για το άλλο. Οπότε δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω η συμβουλευτική πιθανότητα έχει και μικρότερη χρονική διάρκεια. Έχει μικρότερη ακριβώς χρονική διάρκεια και ασχολείται ως επιτοπλίστο με λειτουργικές συμπεριφορές, δηλαδή με ανθρώπους που δεν έχουν μια δυσλειτουργία, αν θέλεις, που δεν έχουν μια ψυχοπαθολογία από πίσω. Σε αντίθεση με αυτό. Πολλές φορές ο κόσμος μπερδεύει πράγματα και σου λέει, μήπως πρέπει να πάω σε ένα σύμβουλο γάμου, μήπως πρέπει να πάω σε ένα θεραπευτή γάμου, μήπως πρέπει να πάω σε ένα ψυχολόγο ο οποίος είναι σύμβουλος γάμου, είναι θεραπευτής γάμου. Και πολλές φορές επειδή η λέξη σύμβουλος ακούγεται πιο φαντεζή και επειδή στα αγγλικά η λέξη σύμβουλος δεν μπορεί, μεταφράζεται το σύμβουλος και από το consultant. Consultant που σημαίνει εξειδικευμένος γιατρός σε πολύ ψηλά επίπεδα, τον μπερδεύουμε στην ελληνική γλώσσα και θεωρούμε ότι ο σύμβουλος ή η συμβουλευτική είναι κάτι ανώτερο από τον ψυχολόγο ή από τον ψυχοθεραπευτή. Ακριβώς. Και είναι λίγο, πρέπει να το προσέξουμε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, σύμβουλος γάμου, για παράδειγμα, μπορεί να δηλώσει κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε ψυχολόγος, ούτε ψυχοθεραπευτής, αλλά έχει τελειώσει, για παράδειγμα, κάποια μαθήματα. Κάνει ένα σεμινάριο. Coach, για παράδειγμα. Έχει κάνει ένα σεμινάριο. Δηλαδή, όπως λέει, για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος πουλάει κάποια προϊόντα τα οποία υπόσχονται πως θα φέρουν αποτελέσματα στην υγεία, σου λέει σύμβουλος υγείας. Στα ελληνικά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όταν κάποιος λέει τη λέξη σύμβουλος, δεν σημαίνει ότι είναι ειδικός πάνω σε αυτό που κάνει. Προσοχή από τη λέξη σύμβουλος. Εντάξει. Ωστόσο, μπορεί να τη χρησιμοποιώ. Προσέχετε τους συμβούλους, λοιπόν. Μπορείς να δηλώσεις σύμβουλος. Γιατί οι τίτλοι πάνε και έρχονται. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει επαγγελματικό σώμα συμβούλων. Σωστά.
Υπάρχει ειδικότητα συμβουλευτικής ψυχολογίας που ακόμη ως και ο Κυπριακός νόμος περιγραφής ειδικών ψυχολόγων που έχει τόσο περιορισμένες ειδικότητες έχει την ειδικότητα συμβουλευτικής ψυχολογίας. Ακόμη ως και στην Κύπρο την έχουμε. Αλλά ένας ο οποίος λέει σύμβουλος δεν σημαίνει ότι είναι ειδικός συμβουλευτικός ψυχολόγος. Προσοχή. Ωραία. Λοιπόν, άρα η ψυχοθεραπεία ασχολείται με τη μακροχρόνια έτσι, θεραπεία. Πρέπει να έχει ισχυρά κίνητρα ως πελάτης, δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάποιος ο οποίος γενικότερα δεν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του. Και ασχολείται με βαθύτερες αιτίες, δηλαδή με την αναδόμηση της προσωπικότητας του πελάτη σου. Mm-hmm. Δηλαδή, και επίσης χρειάζεται, όπως έχω πει και πριν, μεγαλύτερη κατάρτιση. Και πρέπει να γίνεται τακτικά, ενώ η συμβουλευτική μπορεί να γίνεται σποραδικά. Δηλαδή μπορεί να γίνεται, ας πούμε, να έχεις 5 συναντήσεις μέσα στο χρόνο. Για συμβουλευτική. Δηλαδή, στη συμβουλευτική θα πας όχι για να βάλεις το μαχαίρι στο κόκκαλο, θα πας για να πάρεις κάποιες συμβουλές. Ναι. Και να μπορεί να πάρεις, για παράδειγμα, κατευθύνσεις. Μπράβο. Του τύπου αυτό το θέμα που έχεις, θα μπορούσε να το χειριστείς έτσι. Ή αλλιώς. Ναι. Ή θα είναι καλή ιδέα να πας να δεις έναν ειδικό κλινικό ψυχολόγο. Μπράβο. Για να σου κάνει διάγνωση. Mm-hmm. Ή θα είναι καλή ιδέα να πας να δεις ένα ψυχίατρο για να σου κάνει διάγνωση ή να σου συστήσει αν πρέπει να πάρεις κάποια φαρμακευτική αγωγή κλπ. Θα σου διαβάσω την τρίτη επιστολή, η οποία λέει: Θεκλά μου, γεια σου, είμαι από Ελλάδα και παίρνω το δικαίωμα να σου μιλήσω στον ελληνικό γιατί νιώθω. Ναι. Λοιπόν, δεν θα πω ότι τα έχω. Λέει για τα βίντεο μου που βλέπεις στο YouTube. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να πάμε σε έναν ψυχολόγο κάποια στιγμή στη ζωή μας για να μάθουμε τον εαυτό μας, να εξελιχτούμε και να γίνουμε καλύτεροι για εμάς και τους άλλους. Σου στέλνω αυτό το email επειδή ενδιαφέρομαι να επισκεφθώ κάποιον ψυχολόγο και θα ήθελα να ρωτήσω αν ο ρόλος του ψυχολόγου είναι μόνο να ακούει ή και να δίνει συμβουλές. Επίσης, με ποια κριτήρια επιλέγουμε τον ψυχολόγο που θα πάμε. Αυτή η επιστολή έρχεται από ένα άτομο το οποίο ξέρει τη λέξη ψυχολόγος. Εντάξει. Δηλαδή, εμείς έχουμε πει πόσες λέξεις. Ειδικός ψυχολόγος, ειδικός κλινικός ψυχολόγος, ειδικός συμβουλευτικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Αυτή η κοπέλα ξέρει μόνο τη λέξη ψυχολόγος. Και ρωτάει αν ο ρόλος του ψυχολόγου είναι μόνο να ακούει ή και να μιλάει. Όχι, επιτρέπεται να μιλάει. Επιτρέπεται. Εδώ θέλω να σας πω ότι η πιο γνωστή ψυχοθεραπευτική μέθοδος στην καθομιλουμένη είναι αυτή της ψυχανάλυσης, επειδή είναι και η πιο αρχαία. Και πολλές φορές συγχαίουμε τον όρο ψυχανάλυση με τον όρο ψυχοθεραπεία. Λέμε σε οποιοδήποτε ακούει ότι κάποιος είναι ψυχολόγος, θα μου κάνεις ψυχανάλυση. Λοιπόν, ψυχανάλυση μπορεί να κάνει μόνο ένας ψυχαναλυτής. Μπράβο. Και οι ψυχαναλυτές στη μεγαλύτερη τους πλειονότητα δεν είναι ψυχολόγοι. Έχει και ψυχολόγους που είναι ψυχαναλυτές, αλλά στη μεγαλύτερη τους πλειονότητα δεν είναι ψυχολόγοι. Συνήθως είναι είτε ψυχίατροι, είτε άνθρωποι που έχουν δουλέψει, έχουν σπουδάσει σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο και έχουν δουλέψει σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, οι οποίοι είναι μέλη ψυχαναλυτικών εταιριών, mm-hmm. όπου έχουν κάνουν εντατική εκπαίδευση στη ψυχανάλυση και επανεκπαίδευση. Ψυχαναλυτής, για παράδειγμα, είναι και ο Δόκτωρ Γρηγόριος Γρηγορίου, ο ψυχίατρος φέρνουμε εδώ στην εκπομπή μας. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, γιατί λίγο μπερδεύομαι, είναι ότι πες ότι δεν νιώθω καλά. Για τον χύψη λόγο. Σε ποιον θα απευθυνθώ για να μου πει αγόρι μου, χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία ή χρειάζεσαι να πας σε ένα ψυχίατρο ή χρειάζεσαι να πας σε ένα οτιδήποτε άλλο. Με βάση την παρούσα νομοθεσία mm-hmm. που ισχύει τώρα στην Κύπρο, θα απευθυνθείς σε ένα πτυχιούχο ψυχολόγο, mm-hmm. του οποίου η δουλειά του είναι να σε παραπέμψει που θα πας. Με βάση Ωραία. Την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία λέει ότι ο πτυχιούχος ψυχολόγος δεν μπορεί να δουλέψει ανεξάρτητα, δηλαδή δεν μπορεί να εξασκήσει συμβουλευτική ανεξάρτητα όπως ο δικός συμβουλευτικός ψυχολόγος ή να δει κόσμο όπως ο κλινικός ψυχολόγος που θα κάνει διαγνώσεις ή όπως ο σχολικός εξελιχτικός ψυχολόγος ο οποίος θα δει τα παιδιά, μπορεί να κάνει διαγνώσεις, τεστ, μαθησιακά κτλ. Ο πτυχιούχος ψυχολόγος, αυτή τη στιγμή μόνο αυτό δίνει ο νόμος στους πτυχιούχους ψυχολόγους, αυτούς που έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο και εγγράφονται στον κατάλογο πτυχιούχου ψυχολόγου, είναι αυτός ο οποίος θα σου πει, κατά τη γνώμη μου, είναι καλά να πας σε ένα κλινικό ψυχολόγο, είναι καλά να πας σε ένα κλινικό ψυχολόγο, είναι καλά να πας σε ένα ψυχίατρο, είναι καλά να κάνεις ψυχοθεραπεία. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι δεν γνωρίζω, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω, γνωρίζετε πες μου, δεν γνωρίζω κάποιον πτυχίουχο ψυχολόγο ο οποίος να εργοδοτείται κάπου σαν
χώρος υποδοχής με αυτόν τον τρόπο. Κατάλαβα. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω ότι ο νόμος θέλει αλλαγή, ο νόμος θέλει εξέλιξη και δεν γίνεται να οι ευκαιρίες εργοδότησης που έχουν οι πτυχιούχοι οι ψυχολόγοι και προτείνονται για αυτούς, δεν είναι για παράδειγμα δουλέψτε σε έναν υπηαγωγείο, δουλέψτε αλλού κάπου από αυτό που έχετε εκπαιδευτεί. Πρέπει να βρούμε τρόπο ώστε τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν ψυχολογία και θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα της ψυχολογίας και να γίνουν είτε ειδικοί ψυχολόγοι είτε ψυχοθεραπευτές, να βρούμε τρόπο να τους βοηθήσουμε στη χώρα μας να αναγνωριστούν επαγγελματικά τους προσόντα τα οποία αναγνωρίζονται σε τόσες άλλες χώρες. Λοιπόν, ψυχοθεραπεία μπορεί να κάνει είτε ένας ψυχοθεραπευτής πιστοποιημένος, δηλαδή κάποιος που έχει μελετήσει ψυχοθεραπεία, έχει σπουδάσει ψυχοθεραπεία, έχει κάνει πρακτική στην ψυχοθεραπεία, έχει κάνει supervision, εποπτεία στην ψυχοθεραπεία και κρατά τη συνδρομή του, την εγγραφή του, την άδεια του, σε, την ανανεώνει και την κρατάει. Πώς το λένε, την κρατάει, είναι ενημερωμένη η άδεια του, είναι κρατάει ενημερωμένη την άδεια του. Κάποιος ψυχίατρος που είναι ψυχοθεραπευτής ή κάποιος κλινικός ψυχολόγος, αλλά δεν κάνει απαραίτητα ψυχοθεραπεία ο κλινικός ψυχολόγος. Αν έχει, πρέπει να εκπαιδευτεί σε αυτό πρέπει το να κομμάτι. Είναι και ψυχοθεραπευτής. Πρέπει να είναι και ψυχοθεραπευτής. Ωραία, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Απορίες σαν υποψήφιος πελάτης. Μη πιθανός υποψήφιος πελάτης. από ό,τι έχω καταλάβει και από όσα διάβασα, ο ψυχοθεραπευτής στην ουσία δεν σου δίνει έτοιμες απαντήσεις, δεν σου δίνει έτοιμες λύσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να ξεκλειδώσει, αν θέλεις, κάποιες πτυχές του εαυτού σου, του ίδιου σου του εαυτού, ώστε να τα βρεις εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε το ερώτημα που προκύπτει είναι, αν θελήσω να πάω σε έναν ψυχοθεραπευτή, τι προσδοκίες μπορεί να έχω, δηλαδή πώς θα με βοηθήσει εν τέλει. Ο ψυχοθεραπευτής είναι συνοδοιπόρος. Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα σου κάνει, θα σου πει ρε παιδί μου, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο. Αυτό το κάνω περισσότερο η κατευθυντική, αν θέλεις, αλλά και πάλι πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Ιστορία στον με την ψυχανάλυση, και γι' αυτό ρωτάει στην επιστολή αυτό το πρόσωπο, μιλάει ο ψυχολόγος. Η ιστορία με την ψυχανάλυση είναι τέτοια, ώστε Όταν γίνεται η ψυχανάλυση, δεν επεμβαίνει ιδιαίτερο ο ψυχαναλυτής στη διαδικασία, δεν μιλάει ιδιαίτερα. Εντάξει, οι ψυχαναλυτές συνήθως δεν μιλάνε. Ναι, δεν μιλάνε. Δεν αποκαλύπτουν στους πελάτες τους, δεν μιλάνε. Φυσικά τώρα είναι πολύ απλοϊκό να σας εξηγήσω εγώ που δεν είμαι ψυχαναλύτρια. Μπορεί να μας το πει ο Γρηγόρης μια φορά που θα έρθει, που είναι και ψυχαναλυτής, πώς γίνεται η ψυχανάλυση. Και ο κόσμος, επειδή βλέπουμε και ταινίες. Και συνήθως της ψυχανάλυσης ξαπλώνει στον τιβάνι της ψυχανάλυσης και η κλασική σωστά, ψυχανάλυση. Κλασική ο ψυχαναλυτής κάθεται σε μια καρέκλα πλάτη με τον τιβάνι. Και εσύ είσαι στον τιβάνι και κάνεις την ψυχανάλυση που έχει να κάνει με τους ανοιχτούς και ελεύθερους συνειρμούς. Έχω κάνει και ψυχανάλυση. Δεν μου τέριαξε, αλλά έχει ανθρώπους που τους ταιριάζει. Λέει, ταιριάζει ειδικά σε καλλιτέχνες η ψυχανάλυση, σε ανθρώπους ιδιαίτερα φιλοσοφημένους, σε ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερες πνευματικές αναζητήσεις. Η ψυχανάλυση έχει μια αγάπη στην ερμηνεία. Της αρέσει πολύ να ερμηνεύει. Και αυτή είναι και η οξία κριτική που της γίνεται, ότι η ερμηνεία στο κομμάτι της προσωπικότητας, δηλαδή στα προσωπικά βιώματα, είναι λίγο παρακινδυνευμένη. Γιατί ακριβώς είναι προσωπικά βιώματα. Ο καθένας τα βιώνει με τον προσωπικό μοναδικό του τρόπο. Έχει τη δική του αφήγηση. Άρα εσύ που ερμηνεύεις, ίσως να μπαίνεις στο τρυπάκι το να βρεις αυτό που σου ταιριάζει εσένα για να νιώσεις ότι είσαι καλός σε αυτό που κάνεις και στο τέλος της ημέρας να μην ταιριάξει Χριστή, στο θεραπευόμενο. Τώρα μου θυμίζεις τα σεμινάρια που έχω κάνει για το narrative psychotherapy, μας τα έκανε ένας Αμερικανός τηλεμεσόπιος. Είναι μια η αφηγηματική ψυχοθεραπεία, είναι μια μέθοδος που έρχεται σε αντιπαράθεση με την ψυχανάλυση, είναι πιο μοντέρνα μέθοδος, είναι μια μέθοδος η οποία έχει να κάνει και με τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό και τη φιλοσοφία γύρω από τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό που λέει ότι είναι όλα αφηγήσεις, είναι η δική μου αφήγηση, η δική σου αφήγηση κλπ. Δεν κάνουμε κριτική, ούτε εγώ δεν νιώθω ότι είμαι και αρκετά καταρτισμένη για να κάνω κριτική στη ψυχανάλυση, απλώς εξηγούμε ότι η ψυχανάλυση είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την ψυχοθεραπεία γενικότερα. Είναι η πιο αρχαία μορφή ψυχοθεραπείας, έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι υπέρμαχοι της ψυχανάλυσης φοβεροί, έχει πολέμιους όπως έχει και υπέρμαχους, δεν είναι όμως όλοι οι ψυχοθεραπευτές ψυχαναλυτές,
αλλά όλοι οι ψυχαναλυτές είναι ψυχοθεραπευτές. Κατάλαβες. Δηλαδή η ψυχοθεραπεία είναι ο γενικότερος κλάδος. Η ψυχανάλυση είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας. Άρα ο ψυχαναλυτής δεν θα μιλήσει πολύ. Μπορεί να μιλήσει και καθόλου ο ψυχαναλυτής. Όμως τα κύρια ρεύματα της ψυχοθεραπείας δεν είναι. Είναι η ψυχοδυναμική, δηλαδή η ψυχανάλυση. Όχι ακριβώς η ψυχανάλυση. Η ψυχοδυναμική μπορεί να είναι. Έχει πιο μοντέρνα παρακλάδια, ναι, το οποίο είναι πιο. Το λέω πιο, πιο εκλαϊκευμένα για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, να μην τον μπερδεύσουμε κι άλλο. Ναι, ένας ψυχοδυναμικός ψυχοθεραπευτής όμως μπορεί να μην είναι ψυχαναλυτής. Όχι, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να έχει μια άλλο ρεύμα, πιο σύγχρονο, ας πούμε. Είχε πάρα πολλούς. Στη Γαλλία. Και νεοφροηδιστές και πριν. Στη και... Γαλλία έχει τρομερή. Μετά λένε τελείως θα πάει για ψυχοθεραπεία. Στη Γαλλία έχει τρομερή ροή με τους λακανιστές. Τρομερή. Αυτή τι είναι. Οι λακανιστές είναι οι ψυχαναλυτές, οι οποίοι είναι ακόλουθοι της σχολής του Λακάν, ο οποίος ήταν ένας μεταφροηδικός ψυχαναλυτής, ο οποίος έχει τη δική του... Έχει πάρα πολλούς που έχουν ασχοληθεί με το κομμάτι της ψυχοδυναμικής. Mm-hmm. Η ψυχανάλυση αφορά κατά κύριο λόγο την θεωρία του Φρόιντ και οι υπόλοιποι είναι ο Άτλερ, είναι ο Γιούγκ, είναι ο Λακάν, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με... ναι, με την ψυχοδυναμική θεωρία, αλλά με ένα δικό τους διαφορετικό τρόπο. Και με ένα υποθεωρίες. Με ένα ακριβώς. Λοιπόν, ψυχοδυναμικές θεωρίες, συμπεριφορικές θεραπείες. Ναι. Το πιο μοντέρνο, το πιο σύνηθες που ακούμε στις μέρες μας είναι γνωστικο-συμπεριφοριστική. CBT. Που είναι από τις πιο, έτσι λένε, από τις κατευθύνσεις που βοηθούν περισσότερο ανθρώπους που έχουν ψυχαναγκαστική η διατραχή, οι φοβίες και τα λοιπά, κατάθλιψη και τα λοιπά, έχει βρεθεί μέσα από έρευνες ότι βοηθούνται περισσότερο με αυτή τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι ένα πάντρεμα των δύο προηγούμενων κυριαρχουσών προσεγγίσεων που ήταν η συμπεριφορική και η γνωστική. Με λίγα λόγια, η συμπεριφορική ψυχοθεραπεία έλεγε ότι εστιάζουμε πάνω στη συμπεριφορά και κάνουμε εισηγήσεις και προσπάθειες να αλλάξει η συμπεριφορά του ψυχοθεραπευόμενου. Ωραία. Η γνωστική ψυχοθεραπεία, ο Άλμπερτ, ο Έλλις, που ήταν από τους γνωστούς θεωρητικούς που την ξεκίνησαν, έλεγαν ότι τα πάντα ξεκινούν από τη σκέψη. Mm-hmm. Άρα διορθώνω τη σκέψη του άλλου. Διορθώνω τον τρόπο που σκέφτεται, βρίσκω τα γνωστικά ολισθήματα και τα διορθώνω. Άμα διορθώσεις τη σκέψη σου, άμα σκέφτεσαι σωστά, εντός αγωγικών, άμα σκέφτεσαι θετικά, τότε θα πράττεις και σωστά και θετικά. Και το πάντρεμα αυτών των δύο, που ήταν και αντίθετες για μεγάλο καιρό κατευθύνσεως, έφερε τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Μάλιστα. Όμως, τώρα εγώ θα μιλήσω προσωπικά. Για πες. Εγώ ως ψυχολόγος, τελειώνοντας στη Θεσσαλονίκη, είχα την τιμή να με εκπαιδεύσει στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία η Μίκα Χαρίτου Φατούρ, που ήταν καθηγήτρια μας στη Θεσσαλονίκη. Και λες και εσύ ότι η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία έχει βρεθεί μέσα από έρευνες ότι είναι πιο κατάλληλη για το ένα, πιο κατάλληλη για το άλλο. Έχουν δοθεί τρομερά κονδύλια στην Αμερική κυρίως και στην Αγγλία σε μελέτες οι οποίες θέλουν να αναδείξουν τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, γιατί η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία συμφέρει στις ασφαλιστικές εταιρείες που πληρώνουν σε χώρες στο εξωτερικό που υπάρχουν τα εθνικά συστήματα υγείας, που αντί να πληρώνουν 15 συναντήσεις, 30 συναντήσεις, 40 συναντήσεις των πελατών τους με το ψυχολόγο ή το ψυχοθεραπευτή, θα πλήρωναν, συνήθως είναι και brief, είναι και σύντομες μορφές, 6-9 συναντήσεις. Έχω εκπαιδευτεί σε αυτή. Εμένα προσωπικά, όταν προσπάθησα να τη δουλέψω, δεν με ικανοποίησε. Ούτε πάνω μου με την έννοια το ότι όταν εγώ ίδια πήγα να κάνω ψυχοθεραπεία σε γνωστικό συμπεριφορικό ψυχοθεραπευτή, δεν δούλεψε, ούτε όταν δούλευα εγώ ως ψυχοθεραπευτρία. Και στην πορεία, στο τέλος της ημέρας, γι' αυτό έτσι το έχεις πάθει και εσύ, εκπαιδεύεσαι και σε άλλη μέθοδο, μέχρι να, ή να βρεις τη μέθοδο που σου ταιριάζει, ή να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο να μπορέσεις να βρεις, ρε παιδί μου, να κάνεις τη δική σου προσέγγιση. Ναι. Και υπάρχει και μια προσέγγιση μοντέρνα που ονομάζεται συνθετική ψυχοθεραπεία και λοιπά και λοιπά. Που είναι όλες οι
Μου στέλνει μήνυμα τώρα η βοηθός παραγωγής και λέει: έπιασε μια κυρία, είπε πως υπάρχει από το 2016 Παγκύπριο Σύνδεσμο Ψυχοθεραπευτών. Φυσικά και υπάρχει. Ωραία. Και ανήκει και στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο. Επίσης είπε πως διαρκεί 4 χρόνια σε αντίθεση με τη συμβουλευτική που είναι 1 χρόνο. Ναι, βεβαίως. Από το 2006, λάθος μου το γράψε. Γι' αυτό γνωρίζω. Και λέμε ότι είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι όσοι κάνουν ψυχοθεραπεία. Είναι τριετές και μέχρι 5 έτη η εκπαίδευση. Δηλαδή, τουλάχιστον σε μένα η καστική ήταν 5 χρόνια, η συστημική 3 και η γνωστική αναλυτική 2. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει σύνδεσμος ψυχοθεραπευτών από το 2006, ναι. Ναι, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχοθεραπευτών ανήκει στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο. Ναι, όμως ακόμη στην Κύπρο δεν έχει θεσπιστεί κρατική νομοθεσία, νομοθεσία για την Κύπρο ειδικά, για ούτως ώστε το επάγγελμα αυτό να γίνει νόμιμο με την έννοια του να υπάρχει μητρό εγγεγραμμένων ψυχοθεραπευτών, ούτε στην Ελλάδα φυσικά. Στην Ελλάδα. Και είναι κάτι το οποίο ακόμη και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχοθεραπευτών είναι μέσα στα think tanks, μέσα στις ομάδες σκέψης για τον νέο νόμο. Ναι, έχει δίκιο η κυρία. Δεν έχω πει πως δεν υπάρχει σύνδεσμος. Είπα δεν υπάρχει νομοθεσία. Αυτό εννοούσα. Και δεν είπα, όποιος θέλει να γίνει ψυχοθεραπευτής, δεν είπα να ανοίξει ένα γραφείο μόνος του και να δηλώσει ψυχοθεραπευτής. Εννοείται θα πας να εκπαιδευτείς πάνω σε συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο, θα πιστοποιηθείς ως ψυχοθεραπευτής σε εκείνη τη μέθοδο, θα ανοίγεις σε κάποιο σύνδεσμο, για παράδειγμα μπορούν να επιλέξουν και ίσως είναι και ασφαλής οδός να ανήκουν στο σύνδεσμο, το Παγκύπριο Σύνδεσμο Ψυχοθεραπευτών, ο οποίος είναι και μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών, της ΕΦΠΑ. Ναι. ΕΦΤΑ νομίζω, δεν θυμάμαι. ΕΦΤΑ. Ναι. ΕΦΤΑ. ΕΦΠΑ είναι το ψυχολόγο. Είμαι τόσο καλή σε αυτά. Λοιπόν. ΕΑΠ. Ή του. Την ΕΑΠ. Την ΕΑΠ. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ελληνικός. Είναι, όχι, δεν είναι, η αγγλική χαρακτήρα. Είναι αγγλικό, λοιπόν. Η κοπέλα που έστειλε την πρώτη επιστολή έχει γράψει ένα καταπληκτικό παραμύθι. Παιδιά, sorry, σήμερα είναι σαν να κάνουμε μάθημα, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ λεπτά τα θέματα αυτά και επειδή θέλουμε να σας δώσουμε ακριβείς γνώσεις, δεν θέλουμε να σας κοροϊδέψουμε, γι' αυτό τα λέμε με τόσες λεπτομέρειες, τα λέμε αναλυτικά, γιατί θα υπάρχει και το βίντεο μετά στο διαδίκτυο, στο οποίο θα μπορεί να ανατρέξει κάποιος, είτε και συνάδελφος, γιατί γνωρίζουμε ότι οι συνάδελφοι παρακολουθούν τα βίντεο μας, να είστε καλά συνάδελφοι που τα παρακολουθείτε, να ανατρέξει κάποιος και να πει, μα δεν είπατε αυτό, μα δεν είπατε το ένα, μα δεν είπατε το άλλο, γι' αυτό τα λέμε με τόσες λεπτομέρειες. Λοιπόν, η κοπελιά, η οποία έχει γράψει την πρώτη επιστολή που ακούσαμε σε βίντεο, έχει γράψει ένα καταπληκτικό παραμύθι. Εντάξει. Φαίνεται ότι αυτή η κοπέλα έχει βρει μετά από προσπάθεια και θα μας πεις και εσύ μετά τη δική σου τη γνώμη στο πώς επιλέγεις τον ψυχολόγο ή τον ψυχοθεραπευτή στον οποίο θα πας. Έχει βρει τον ειδικό με τον οποίο τέριαξε και έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Και επειδή ανέρθησα στο Facebook χθες το παραμύθι της κοπέλας και διάβασε η κοπέλα κάποια σχόλια από κάτω, μου έστειλε το εξής μήνυμα χθες. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Σχετικά με την επιστολή που παρουσιάζω ως παραμύθι, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αναφέρεται στην ανατροφή μου σε ένα αρκετά συντηρητικό έως μισογυνιστικό πλαίσιο, με όλα δυστυχώς τα επακόλουθα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως να επιφέρει, όπως αδυναμία και εξάρτηση. Και μια εύκολη δικαιολογία διαφυγής ήταν η αποκατάσταση ή ο γάμος. Δυστυχώς οι επιλογές κατόπιν σε συντρόφους έβλεπα ότι τέριαζαν σε ανθρώπους εξίσου καταπιστικούς με το πλαίσιο που μεγάλωσα, γι' αυτό και η επιλογή για διαφυγή έγινε μέσα από την ψυχοθεραπεία. Γιατί μπορεί να το παράκανα με την αλληγορία, δεν το παράκανες καθόλου, είσαι φοβερή. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή, θα πρέπει να σας ακούσουμε την επόμενη σειρά κλπ. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι το γράφει η κοπέλα που έγραψε την πρώτη την επιστολή, η οποία, για να σας θυμίσω, μέσα στην επιστολή της γράφει ότι έχει ξεκινήσει το ταξίδι της ψυχοθεραπείας εδώ και 2 χρόνια και έχει κάνει κατάλληλη επιλογή θεραπευτή. Και μας λέει εδώ την εμπειρία της ότι πριν επιλέξει, καταλήξει στον κατάλληλο θεραπευτή για την ίδια, είδε ειδικούς που είτε δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση, όπως το κατάλληλο πτυχίο. Στην περίπτωση του ψυχοθεραπευτή, μιλούμε για την κατάλληλη πιστοποίηση ψυχοθεραπευτικών σπουδών. Εντάξει. Γιατί δεν είναι πτυχίο η ψυχοθεραπεία, είναι μεταπτυχίο.
μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης, οι οποίες δίνουν πιστοποίηση και αδειοδότηση φυσικά. Και λέμε στην Κύπρο, ακόμη δεν υπάρχει νόμος για αδειοδότηση, αλλά υπάρχουν, έχει 2-3 συνδέσμους ψυχοθεραπευτών. Ο Παγκύπριος είναι αυτός που μας έχει... Η κάθε κατεύθυνση έχει και τον σύνδεσμό της. Μάλιστα. Και λέει... Ή κάποιοι μπορεί να μην ήταν πιστοποιημένοι, κάποιοι που ήταν ειδικοί πιστοποιημένοι δεν τηρούσαν απολύτως δοντολογική στάση κλπ. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα, η οποία έχει 2 χρόνια που έχει κάνει ψυχοθεραπεία, έγραψε αυτό το παραμύθι, το οποίο γουστάρω πολύ, θα το διαβάσω. Δεν είμαι και ιδιαίτερα καλή στο διάβασμα, αλλά. Λοιπόν. Ένα συνηθισμένο παραμύθι, μα συνήθιστο τέλος. Γνωρίζετε όλοι τα παραμύθια με τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Ένα εκ των οποίων είναι το παραμύθι της Σταχτοπούτας, το οποίο έχει δεχθεί ιδιαίτερη κριτική από τις σπουδές φύλου. Και επειδή η κοπέλα αυτή είναι παιδαγωγός, σίγουρα έχει κάνει και μαθήματα σχολής φύλου και σίγουρα το μας το παραμύθι έχει επηρεαστεί και από εκείνη την αφήγηση των σπουδών φύλου. Λοιπόν, γραμμένο από μια πριγκίπισσα εντός εισαγωγικών που έκανε ψυχοθεραπεία. Είμαι 32 ετών. Θα ήθελα να παρομοιάσω τον εαυτό μου σαν μια εκθρονισμένη πριγκίπισσα. Όχι γιατί μεγάλωσα σαν πριγκίπισσα, αλλά γιατί έδωσα πολλή ενέργεια στη ζωή μου να βρω τον πρίγκιπα. Ναι, για πολλά χρόνια έψαχνα να βρω το άλλο μου μισό. Μάλλον επειδή ένιωθα και εγώ μισή και επιθυμούσα να βρω κάποιον να με συμπληρώσει. Είχα ακούσει πως είναι κάπως δύσκολο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και ψάξε, πέρασα από σχέσεις μικρής ή μεγάλης διάρκειας με το ίδιο πάντα βασικό συστατικό. Την ακαταλληλότητα των συντρόφων που επέλεγα για μένα. Φυσικά υπήρχαν και φιλικές σχέσεις που είχαν τα ίδια βασικά δομικά στοιχεία, αλλά με τις σχέσεις αυτές δεν ασχολούνται τα παραμύθια. Ωραίο αυτό, δηλαδή μας λέει ότι η όποια ψυχοπαθολογία έχουμε ή τα όποια θέματα μεταφέρουμε από την παιδική μας ηλικία βγαίνουν και πάνω στις σχέσεις μας, είτε τις φιλικές, είτε τις ερωτικές, είτε τις οικογενειακές, είτε τις επαγγελματικές. Αν και η Σταχτοπούτα είχε σαφώς κακή οικογενειακή κατάσταση, τους έβαλε όλους στη θέση τους ο πρίγκιπας στο τέλος. Γιατί Σταχτοπούτα ούτε λόγος. Αδύναμη και ανήμπορη σε όλο το παραμύθι, περίμενε μπας και έρθει το παλικάρι και έτσι ήρθε η κάθαρση. Με το γάμο. Ας γυρίσουμε σε μένα όμως. Άρα κριτικάρει τη βασική δομή που έχει και συμφωνώ απόλυτα με την κοπέλα, αγάπη μου. Τη βασική δομή που έχει αυτό το παραμύθι που σου λέει η πριγκίπισσα είναι εκεί ανήμπορη και έρχεται ο πρίγκιπας και τη σώζει. Mm-hmm. Πάντα στο δεύτερο πλάνο των ερωτικών μου σχέσεων υπήρχε και μια κακιά μάγισσα, κατά κόσμον τοξική προσωπικότητα. Έτσι, για να μην χαλάει το παραμύθι. Η προσωπικότητα αυτή μπορεί να ήταν μια μέλουσα πεθερά, μια κουνιάδα κτλ. Ρόλος του τοξικού είναι να εμποδίσει την ταλέπορη πριγκίπισσα, η οποία παρεμπιπτόντως μόνη της δεν κάνει και πολλά ή νομίζει ότι κάνει για τη σωτηρία της. Να την εμποδίσει από την πλήρη ευτυχία ίσον γάμος. Πόσες βρίσκουμε τον εαυτό μας ακούγοντας αυτή το ωραίοτατο παραμύθι της φίλης. Σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, κυρίως τοξικός στην πραγματικότητα ήταν ο πρίγκιπας. Αλλά επειδή το παραμύθι μεταμορφώνεται σε θρίλερ, δεν θα το παραδεχτούμε. Πόσες φορές σας λέω εγώ ότι άμα έχετε προβληματική πεθερά, το θέμα σας είναι ο γιος της, όχι αυτή. Γιατί όπως και να είναι η πεθερά, άμα ο γιος της είναι καλλιεργημένος άνθρωπος ή πάει και κάνει ψυχοθεραπεία για να δυναμώσει, θα τη βάλει στη θέση του τη μάνα της. Λοιπόν, γιατί ψάχνουμε ζωή παραμυθένια και δεν πρέπει να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στους πρίγκιπες σωτήρες μας. Πόσες προβολές. Η προβολή είναι όρος της ψυχανάλυσης, της ψυχοδυναμικής προλέψεως. Πόσες προβολές κάνουμε εμείς οι πριγκίπισσες πάνω στους πρίγκιπες. Πόσα περιμένουμε από εσάς να κάνετε. Κι άλλα τόσο εμείς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Χαμός. Ξελίσσες εσύ, ε. Γίνομαι πάρα πολύ καλός. Και όταν ψάχνεις σωτήρα, οφείλεις να είσαι αδύναμη, κυρία μου. Να είσαι κλεισμένη στο κάστρο σου και να μακραίνεις απλώς τα μαλλιά σου. Είσαι θεά, είσαι θεά, αρέσκεις μου, αγαπώ σε. Να είσαι όμορφη και δειλή. Και να έχεις δίπλα και ένα δράκο να σε φυλάει.
Και εσύ να κοιτάς από το παραθύρι πότε θα έρθει ο πρίγκιπας να του πετάξεις τα μαλλιά σου σαν τη Ραπουνζέλ και να ανεβεί να σε σώσει. Γι' αυτό βάζουν τόσες κοπέλες τελευταίως. Πρόσθετε τα μαλλιά για να μπας και σώσει ο πρίγκιπας. Αυτά τα extensions. Μπας και σώσει ο πρίγκιπας να ανέβει καλύτερα. Λοιπόν, βρήκες εξήγηση. Τώρα κατάλαβα γιατί βάζεις τόσους κόσμους extensions. Αυτός είναι ο ρόλος σου. Και άμα έρθει, όλα αλλάζουν ως διαμαγείας. Γιατί ο πρίγκιπας είναι απριόρι καλός. Η λέξη απριόρι είναι από τα λατινικά που σημαίνει εκ των προτέρων. Είναι δεδομένο ότι ο πρίγκιπας είναι καλός. Σκοτώνει δράκους, σε σώζει και σε πάει σε ένα κόσμο μαγικό όπου δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Καταλαβαίνετε για την παραμύθινη, ναι. Το θέμα είναι να πετύχεις να αποκτήσεις το πολυπόθητο κλειδί από το κάστρο σου. Και το πολυπόθητο κλειδί στα παραμύθια είναι κάτι σαν το δούριο ύπο, ο γάμος. Το happy end πολλών παραμυθιών. Έχω θέμα, ρε παιδιά, έχω θέμα με τις ελληνικές ταινίες, τις μαυρόασπρες ειδικά, που τελειώνουν όλες στα σκαλιά της εκκλησίας και γράφει the end, η happy end. Όχι, η κυρία Κουκουβίκου δεν πήγε ποτέ. Πήγε. Δεν πήγε, μεταχώρησε όμως. Ναι. Και εντάξει, εκείνη το. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ταινία. Εκείνη είναι. Στην εποχή της έκανε διαφορά. Ποιος είχε γράψει αυτό το θεατρικό αυτό, κάποιος, ο Ψαθάς ποιος το είχε γράψει. Νομίζω. Ο Ψαθάς ήταν μπροστά από την εποχή του. Ψαθάς, Ξενόπουλος, Γρηγορός Ξενόπουλος και λέει. Λοιπόν, πάμε. Στη δική μου ιστορία, το παραμύθι δεν έχει το συνηθισμένο happy end. Λίγοι ακριβώς λίγους μήνες πριν το γάμο. Είδες, έκανε ψυχοθεραπεία και ήβρε και άντρα. Διαισθανόμουν ότι κάτι άγνωστο ακολουθεί μετά. Ένιωθω ότι μετά το γάμο ο σωτήρας μου θα με έβαζε σε ένα δεύτερο κάστρο όπως και οι γονείς μου. Έτσι δεν γίνεται στα παραμύθια άλλωστε. Πόσες φορές το ακούμε αυτό το πρόβλημα, ότι παντρεύτηκα για να γλιτώσω από τους γονείς μου και πήρα χειρότερη μου κατάσταση. Δεν έχουν κάνει επιστολές. Οι γονείς από δικά τους λάθη, παντρεύτηκε μια κακιά ματριά ή έκανε λάθος συμφωνίες για να προστατέψουν τις πριγκίπισσες, κλείνουν τα παιδιά τους σε κάστρα και ξεχνά να τους δώσουν αντικλείδια. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την υπερπροστατευτικότητα και λέει έχει μεγαλώσει και σε ένα μισογενιστικό περιβάλλον αυτή η κοπέλα. Και κάποια παιδιά περιμένουν τους πρίγκιπες σωτήρες, οι οποίοι πρέπει να περάσουν από εκεί, να προσέξουν την αδύναμη πριγκίπισσα και αδύνατη θα σου λέγα. Όχι μόνο αδύναμη, και αδύνατη. Αμέν παχιά μας κάνει. Να θελήσουν να σκαρφαλώσουν στο κάστρο, να τη σώσουν σκοτώνοντας δράκους που δεν είναι δικοί τους, χωρίς αυτή να συμμετέχει σε όλη αυτή τη μάχη. Και βεβαίως να την παντρευτούν. Γιατί ένας πρίγκιπας να θελήσει να φέρει εις πέρας τόσες δύσκολες καταστάσεις που δεν είναι δικές του αφενός και αφετέρου χωρίς να γνωρίζει την πριγκίπισσα. Ξέρει απλώς ότι είναι όμορφη. Και αν αργότερα συνηθίσει την ομορφιά της και δεν τον εντυπωσιάζει πια και σκεφτεί θα της φτιάξω ένα ωραίο κάστρο, είναι προστατευμένη αφού είναι και αδύναμη, άσε που δεν διαμαρτύρεται και ιδιαίτερα στους εγκλισμούς, άρα ξανά φυλακισμένη δεν θα είναι. Πόσο απεσιόδοξη προοπτική αυτή για μια πριγκίπισσα. Στο δικό μου παραμύθι, κλειδί για την έξοδο από το κάστρο ήταν η ψυχοθεραπεία. Και πάει τώρα η κοπέλα να μας μιλήσει για τη δική της εμπειρία με την ψυχοθεραπεία. Στο ταξίδι αυτό παλεύεις με τους δικούς σου δράκους και έχεις εσύ σταδιακά και τα κλειδιά και τα κίνητρα. Τα κλειδιά λέει είναι η υποστήριξη που παίρνεις από τον ψυχοθεραπευτή και τα κίνητρα είναι να αποκτήσεις την ουσιαστική ελευθερία σου. Είναι δύσκολος αγώνας και να τον αποφασίσεις και να τον υλοποιήσεις. Μαθαίνεις να κοιτάς τα κάστρα, δράκους, μάγισσες στη ζωή σου κατάματα. Μαθαίνεις ποιος πραγματικά είσαι, τι πραγματικά θέλεις, τι πραγματικά χρειάζεσαι. Μαθαίνεις να ακούς τον εαυτό σου και τη διέστησή σου. Κάποιες φορές αυτό είναι πιο δύσκολο από το να παλεύεις με δράκους. Είναι πιο δύσκολο πάντα θα σου πω εγώ. Δεν σταματάς να νιώθεις πόνο, φόβο, θυμό ή λύπη στη ζωή σου. Γιατί αυτά είναι ανθρώπινα συναισθήματα και κάποιες φορές θα συμβεί να τα ζήσεις. Μαθαίνεις όμως να έχεις διαφορετική στάση απέναντι σε αυτά. Πιο χρήσιμη για τη ζωή σου. Μαθαίνεις ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις τους άλλους ή να βρεις κάποιον να σε σώσει, αλλά να τροποποιήσεις εσύ τον τρόπο σκέψης σου και να δράσεις τον τρόπο σκέψης και δράσεις στη ζωή σου, ώστε να βελτιωθεί του τέστη να σωθείς μόνη σου. Κόρη, έπιασες ακριβώς το νόημα του τι σημαίνει ψυχοθεραπεία. Φοβερή. Μαθαίνεις επίσης να καθοδηγείς τη ζωή σου σε πραγματικά δικούς σου στόχους. Με πραγματικά δικούς σου τρόπους.
Γιατί ο ψυχοθεραπευτής δεν θα έρθει ποτέ να σου πει: κάνε αυτό το συγκεκριμένο, κάνω με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο και θα έχεις αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν θα σου το πει αυτό το πράγμα. Oh. Γιατί δεν το ξέρει κιόλας ο ίδιος. Μπορεί να κάνει κάποιες εισηγήσεις, αλλά είναι εκεί μαζί σου. Γι' αυτό η ψυχοθεραπεία θέλει να πηγαίνει τακτικά. Για να αξιολογείται. Να λες: έχω πάρει αυτή την απόφαση. Έχω δοκιμάσει αυτό. Αυτό δουλεύει για μένα. Αυτό δεν δουλεύει για μένα. Αυτό με έχει κάνει να νιώσω έτσι. Αυτό με έχει κάνει να νιώσω αλλιώς. Δεν είναι δίνουμε απλώς οδηγίες και τελειώσαμε. Γι' αυτό είχαμε κάνει μια φορά σε μια εκπομπή που ήσουν και είχα ξεφύγει λιγάκι, που μιλούσαμε μια τηλεθεάτρια που έλεγε να δίνουμε συμβουλές. Και για αυτή την τηλεθεάτρια κάνω αυτή την εκπομπή, να σε εξηγήσω τη διαφορά τη συμβουλευτική, του να δίνει συμβουλές από του να τη ψυχοθεραπεία. Λοιπόν. Και, και φυσικά έχεις το πλευρό σου για όσο χρειάζεται, όχι έναν πρίγκιπα σωτήρα, αλλά μια καλή νεράιδα, που έχει σπουδάσει και έχει βοηθήσει πολλά πριγκυπόπουλα να βγουν από τα κάστα τους. Και πρίγκιπες πάνε και κάνουν ψυχοθεραπεία και πολλοί άντρες κάνουν ψυχοθεραπεία και μπράβο τους. Και για να είμαι ειλικρινής, με τους πρίγκιπες δεν είμαι προκατηλημένη. Με τους πρίγκιπες σωτήρες όμως, ναι. Είναι περισσότερο αισιόδοξη προοπτική να υπάρξει ένα τέριασμα από θέληση παρά από ανάγκη. Αυτό μπα θα κλαπετε, δεν το έχει ακούσει σε κάποια από τις εκπομπές του YouTube. By the way, αν με παρακολουθείς στο YouTube θα βάζεις μέσα αγγλικά στο τέλος. Θα χρησιμοποιείς αγγλικά. Παρεπιπτόντως, και πρίγκιπας να μην βρεθεί, είναι σαφώς μεγαλύτερη ευτυχία να κοιτάς τα λιβάδια και τον ήλιο ελεύθερη από το να ζεις φυλακισμένη σε κάστρα με δράκους. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι νομίζω. Προσοχή όμως στα κλειδιά που θα επιλέξετε για την οριακή έξοδο. Είσαι καταπληκτική. Γράψε. Γράψε δίγημα. Να πω λίγο ότι αυτό το παραμύθι μου θύμισε μία μέθοδο που είναι, λέγεται συστημική αναπαράσταση. Είναι του Χέλιγκερ. Και ασχολείται, αυτό που κάνει τρεις ερωτήσεις στους θεραπευόμενους. Ποιο παραμύθι σου άρεσε όταν ήσουν μικρό, ποιο σου άρεσε όταν ενηλικιώθηκες και ποιο σου αρέσει αυτή τη στιγμή. Κανένα. Και με βάση το παραμύθι κάνουν αναπαράσταση. Βάζουν δηλαδή εθελοντές και γίνεται μια αναπαράσταση και βλέπει τη σύνδεση που έχει με το παραμύθι ο θεραπευόμενος και μπορεί να πιαστεί από κάποια πράγματα και χρησιμοποιεί φυσικά κλασικά παραμύθια, όχι τα πιο νεότερα, ναι. Τα οποία έχουν... Κοίταξε, τα νεότερα παραμύθια, επειδή έχεις γράψει και εσύ, μπορεί να είναι και πολύ θεραπευτικά παραμύθια και πολύ διδακτικά παραμύθια και να βοηθούν τα παιδιά να αποκτούν έτσι πιο... πώς θα το έλεγα, πιο κριτικό τρόπο σκέψης και πιο ισότιμη αντιμετώπιση στο ρόλο του φίλου. Και στο συνέδριο που είχα πάει πέρσι στην Αθήνα της ψυχαναλυτικής εταιρείας που ήταν το παραμύθι και ο μύθος παρουσίασες και εσύ μια δική ψυχαναλυτική κατεύθυνση, οι περισσότεροι από τους ομιλητές παρουσίαζαν δουλειά τους με θεραπευόμενους τους, οι οποίοι έγραφαν δικά τους παραμύθια και μέσα από τα δικά τους παραμύθια έκαναν δουλειά ψυχοθεραπευτική. Ωραίο. Και είναι ψυχαναλυτική προσέγγιση αυτή. Ναι. Λοιπόν, επειδή συστημική, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Είναι ο κλάδος της συστημικής αναπαράστασης. Συστημική αναπαράσταση. Του Χέλιγκερ. Που ασχολείται και με επειδή κοιτούσα τα μηνύματα μου εκείνη την ώρα, δεν το άκουσα που πει για τη συστημική αναπαράσταση του Χέλιγκερ, για το οποίο ήδη εννοείται ότι έχω διαβάσει. Ενώ έχω ξανακούσει τον όρο συστημική αναπαράσταση του Χέλιγκερ, όχι ότι είμαι εκπαιδευμένη. Μου στέλνει ο αρχισυντάκτης μας, ο Βαγγέλης, λέει το έργο «Η ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα» το έχει γράψει ο Γιώργος Τζαβέλλας. Και γι' αυτό να το διορθώσουμε. Σε ευχαριστώ. Φυσικά. Και ό,τι ακούτε από την γκαλερί που μπορεί να κάνουμε λάθος, να μας διορθώνετε. Γιώργος Τζαβέλλας έχει γράψει αυτό το έργο, ο οποίος δεν το γνωρίζω τι άλλα έχει γράψει, αλλά είναι τρομερό αυτό και ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Απορία. Συγγνώμη. Ψυχοθεραπεία γίνεται μόνο σε ατομικό επίπεδο ή γίνεται και ομαδικά? Δηλαδή, μπορεί να πάει και ένα ζευγάρι, μια οικογένεια. Φυσικά. Γίνεται και ομαδικά, γίνεται και με την οικογένεια, γίνεται και με μια ομάδα γνώστων ανθρώπων και το ζευγάρι και γενικά. Η κριτική που είχε ασκήσει και ο Ρότζερς, αλλά και κατέπειτα όσοι ασχολήθηκαν με τη συστημική, πιο πολύ
από όσο θυμάμαι ο Τσεκίν με το μοντέλο του Μιλάνο, είχε πει ότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο το ατομικό του στοιχείο, έχουν σχέσεις οι άνθρωποι, σχετίζονται με άλλους. Άρα δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο το άτομο, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τις σχέσεις. Οπότε γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μέσα από το άτομο να μιλάμε και για τις σχέσεις του, αλλά και όταν υπάρχει μια οικογενειακή συνέβρεση γενικά στην θεραπεία, δηλαδή όταν πηγαίνει όλη η οικογένεια στην θεραπεία. Έχει καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, να βλέπεις τη διαφορετική οπτική του καθενός, τα σχήματα που έχει κάνει ο καθένας για το πρόβλημα και να μπορείς το πρόβλημα να έχει μια καλύτερη έτσι, αντιμετώπιση. Άρα, ναι, ήταν μια κριτική που ήρθε γύρω στο 60 με 70, όπου αναπτύχθηκε ο κλάδος περισσότερο της συστημικής, όπου ακριβώς εντοπίστηκε αυτή η αδυναμία, ότι δεν κοιτάμε τις σχέσεις των ανθρώπων και ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, έχει σχέσεις, σχετίζεται και είναι πολύ σημαντικό να το κοιτάμε και μέσα από τις σχέσεις του και όχι μόνο μέσα από τα δικά του προσωπικά. Πάντως, εμένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ θετικά εκείνος ο χρόνος που έκανα στο μεταπτυχιακό για τη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία, πάρα πολύ θετικά. Με έχει βοηθήσει να βλέπω πολύ πιο συνολικά το σύστημα. Εμένα με χαλάρωσε η συστημική, καθότι επηρεασμένη από την οικαστική ψυχοθεραπεία που ασχολείται με το πιο πολύ είναι ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης. Έχει και άλλες κατευθύνσεις, αλλά η βάση της είναι ψυχαναλυτική. Και τα τεστ Ρόρσακ, είναι ψυχαναλυτικά. Όλα αυτά. Όταν έκανα Sorry, μου λέμε, έχουμε βρεθεί δυο που έχουμε τελειώσει και στο ίδιο πανεπιστήμιο και σου λέω το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για το πιο δυνατό τμήμα ψυχολογίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια. Εντάξει? Σίγουρα θα ξαναδώ το βίντεο της σημερινής εκπομπής για να πάω πίσω σε κάποια πράγματα. Μπορείς να φανταστείς τι καθηγητές είχαμε στο Αριστοτέλειο. Αρκετοί από τους οποίους τώρα εργάζονται και στην Κύπρο, είτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε στο Νεάπολης. Ποιες άλλα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Φοβεροί καθηγητές. Δηλαδή μιλάμε γνώση. Ναι. Που λες, η συστημική με χαλάρωσε. Δηλαδή μου έδειξε ένα δρόμο μη ερμηνευτικό, μη διαγνωστικό. Δηλαδή είναι. Σου λέει η διάγνωση είναι για σένα ρε φίλε θεραπευτή, δεν είναι για τον θεραπευόμενο. Δεν τον αφορά εκείνον, αν αυτό που έχει το λένε φοβία, το λένε κατάθλιψη, το λένε χ, το λένε ψ. Αυτό που τον νοιάζει είναι να γίνει καλά. Οπότε κράτα το για τον εαυτό σου και μην το φορτσάρει συνεχώς, έχετε εκείνο, έχετε το άλλο. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δουλέψει το σύστημα καλά για όλους και πραγματικά εμένα η συστημική με έχει βοηθήσει να αντιληφθώ ότι αυτό που μου συμφέρει εμένα συμφέρει και στον Πέτρο, συμφέρει και σε σένα, συμφέρει και σε όλη την ομάδα. Και όταν κάποιο πρόσωπο το οποίο ανήκει σε μια ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα είναι οικογένεια, γιατί αυτή η ομάδα είναι μια εργασιακή ομάδα, αντιμετωπίζει ένα θέμα, δεν είναι δικό του θέμα μόνο, είναι θέμα όλου του συστήματος. Δηλαδή δουλεύεις πιο ολιστικά και είναι πιο αποδεχτή η αλλαγή από όλους, γιατί εξυπηρετεί όλους και το καταλαβαίνουν όλοι πως τους εξυπηρετεί. Φοβερή προσέγγιση. Υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει ο σύνδεσμος, το ΚΕΟΘ, που είναι κυπριακή εταιρεία. Υπάρχουν αρκετές εκπαιδεύσεις συστημική θεραπεία, από όσο ξέρω, στην Κύπρο. Και έρχονται και καθηγητές μας από τη Θεσσαλονίκη για την κάθε. Γίνονται και αλλού. Ναι. Εντάξει. Όσοι από εσάς ανήκετε σε κάποιο σύνδεσμο ψυχοθεραπευτών ή όσοι από εσάς είστε εκπαιδευτές σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αυτές που αναφέρουμε, στείλτε μου τα στοιχεία σας σε μήνυμα στη σελίδα για να αναρτήσω τα links σας. Γιατί εδώ πέρα είμαστε για να μιλήσουμε για όλα. Ενώ και η κυρία που πήρε τηλέφωνο από το σύνδεσμο που πήρε και από άλλους συνδέσμους, μπορείτε να μου στείλετε και να αναρτήσω όλους τους συνδέσμους έτσι εκεί πέρα. Λοιπόν, διαλέξτε κόσμο, πού θα πάτε, να εκπαιδευτείτε, να ψυχοθεραπευτείτε. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να αφομοιώσουμε όλη αυτή τη θεωρία, λίγο να την επεξεργαστούμε και επιστρέψουμε. Να βγάλουμε και καμιά γραμμή επιστρέφω. Εννοείται. Λοιπόν, επιστρέψαμε με την ψυχοθεραπεία μας. Λίγο μπερδευτήκαμε, λίγο τα εξηγήσαμε, αλλά όντως πρέπει να τα εξηγήσουμε πολύ πολύ καλά και αναλυτικά στον κόσμο για να αποσαφινιστεί, γιατί και εγώ που τα μαθαίνω τόσο καιρό από τη Θέκλα αλλά και από σένα, Αριστονίκη, κάπου τα είχα συγχυσμένα στο μυαλό μου. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα, αλλά θέλω να μας διαβάσεις τη δεύτερη επιστολή εσύ και μετά τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την επιστολή. Αγαπητέ Πέτρο, αισθάνομαι πραγματική. Θες να σου πω κάτι?
Λοιπόν, άκουσε, αυτή η επιστολή, φίλε, ήρθε την πρώτη ημέρα που έκαναμε εκπομπή. Την πρώτη μέρα? Ναι. Απευθυνόταν σε εσένα, μου είπες ότι θα πήγαινες ποτέ σε ψυχολόγο. Ορίστε, αλλά το έκοψα το όνομα σου για να μην σε προσβάλλω. Οπότε, αγαπητέ Πέτρο, που λέει, γράμε. Αυτό προσβάλλουμε μόνο. Αγαπητέ Πέτρο. Σοβαρό μιλώ, ξέρει και τη φίλη είναι στην Αμερική και την έστειλε για σένα. Την πάτησα μόνο μου, μόνο μου. Λοιπόν, αισθάνομαι πραγματική ευγνωμοσύνη και τύχη που σε ακούω κάθε μέρα. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πώς απολαμβάνω την ειλικρίνεια στα μάτια σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι άνθρωποι αρνούνται να πάνε στον ψυχολόγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Πέτρος, όπως κάποιοι άλλοι άνθρωποι, έτσι έγραφε. Και λένε πως λύνουν... και λένε πως λύνουν μόνοι τους τα προβλήματά τους. Εγώ δεν σκέφτομαι πλέον έτσι μετά από όσα έχω ζήσει στη ζωή μου. Παρόλες τις σπουδές μου, ο καθηγητής ψυχολογίας στο σχολείο με έμαθε, τουλάχιστον εμένα, να διαβάζω από Πλάτωνα μέχρι Γκόρκη. Ένας άλλος ψυχολόγος μου έμαθε ότι δεν χρειάζομαι ψυχολόγο και συνέχισα όμως και πήγα και σε ψυχίατρο. Ο πατέρας μου έχει άνοια. Η μητέρα μου ζούσε και ζει. Η θεία μου στο κρεβάτι γιατί έχει σκλήνηση κατά πλάκα 47 ολόκληρα χρόνια. Εκείνη την εποχή ξεκινούσε μια περίοδος 18 ετών στο κρεβάτι. Ήμουν παντρεμένη. Είχα 3 παιδιά. Ο αδερφός μου στην Αμερική παθαίνει και εκείνος κλίνηση κατά πλάκας. Η γυναίκα του ήθελε να τον αφήσει και σκεφτόμουν να πάρω τα 2 τους παιδιά. Και δεν ήταν μόνο αυτά τα προβλήματα. Ο ψυχίατρος μου είπε: «Σε ένα χέρι έχουμε 5 δάχτυλα. Εάν σου κοπεί το ένα δάχτυλο, θα κόψεις και τα άλλα 5. Συνέχισα και συνεχίζω κατά προτεραιότητα να προσέχω περισσότερο την δική μου οικογένεια. Θέλω να πω με αυτά ότι η επίσκεψη σε ένα ψυχολόγο είτε ψυχίατρο δεν δηλώνει ότι είσαι τρελός ή ανισόρροπος. Είσαι ακόμα περισσότερο συνειδητοποιημένος ότι δεν τα ξέρεις όλα». Και συνεχίζει: «Σας τα γράφω με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον πραγματικό για την εκπομπή σας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στον κόσμο μας και όσο ζούμε, τόσο θα συνεχίζονται τα προβλήματα και τα διλήμματα. Να είστε όλοι καλά». Δεν πίστηκα πάλι. Πάλι? Όχι, δεν πίστηκα. Ίσως χρειαστεί μια. Ο άπιστος Πέτρος έχει καταντήσει, ρε παιδί μου. Θα σου πω, είναι ένα ερώτημα που θα σας έθετα για το σημερινό μας θέμα για την ψυχοθεραπεία. Είναι ότι από όσα διάβασα στην προετοιμασία της εκπομπής, ως γνωστόν υπάρχουν και βιβλία αυτοβοήθειας. Θα μπορούσες να, με τη χρήση αυτών των βιβλίων, να κάνεις μια ψυχοθεραπεία στον εαυτό σου? Υπάρχει η λεγόμενη βιβλιοθεραπεία, όπου υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι εκδοτικοί οίκοι που έχουν σειρές με βιβλιοθεραπεία, όπου είναι ειδικά βιβλία γραμμένα από ειδικούς που αναφέρονται στο κομμάτι το πώς ένα βιβλίο μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις μέσα σου, να βρεις το μέσα σου. Ας πούμε και τα βιβλία της έκφρασης, εγώ θα τα ενέτασα στο κομμάτι αυτό της βιβλιοθεραπείας. Παρακαλώ, εγώ το λέω έτσι. Χθες είχα μία, δεν μπορώ να το μοιραστώ. Είχα μία τηλεφωνική συζήτηση μία ώρα με την επιμελήτρια του καινούριου βιβλίου που θα βγει τον Νιόβρη, η οποία η κυρία αυτή είναι φοβερή. Περιττώνει να σας πω ότι έχει βρει πολλά πράγματα να διορθώσουμε στο βιβλίο και αυτό δείχνει πόσο σχολαστική είναι, ενολεκτικά. Η οποία μου είπε ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο ένιωσα σαν να έκανα ψυχοθεραπεία. Και αυτό για μένα ήταν τρομερό κομπλιμάν. Να σου το πει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιμεληθεί βιβλία πολύ σπουδαίων Ελλήνων συγγραφέων και λογοτεχνών, να σου πει αυτό το πράγμα. Ότι μου λέει: «Δεν σε γνωρίζω, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν σε έχω δει στο YouTube, έχω ακούσει για σένα», αλλά μου λέει: «Μέσα από το βιβλίο σου με έκανες να θέλω να γίνω καλύτερη και να ψάξω πράγματα». Το οποίο εντάξει, δεν λέω ότι κάνω εγώ βιβλιοθεραπεία. Όχι. Προτείνονται κάποια βιβλία για βιβλιοθεραπεία που θα πρέπει να στα προτείνει κάποιος που τα έχει διαβάσει, που ξέρει που τα κατάλαβε, που έχει αυτή την ειδικότητα αν θέλεις, και ξέρει ότι για σένα ταιριάζουν αυτά τα βιβλία. Δηλαδή δεν πας και τα παίρνεις από μόνος σου. Μάλιστα. Εμένα τα δώρα που μου κάνει η Αριστονίκη είναι πάντα βιβλία και τα εκτιμώ πάρα πολύ. Και επίσης ένα βιβλίο που μου είχε κάνει δώρο πρόσφατα, «Τοξικοί γονείς», και το είπαμε από την εκπομπή, είχε εξαντληθεί από όλα τα βιβλιοπωλεία στην Κύπρο. Που σημαίνει ότι ο κόσμος όχι μόνο ακούει, αλλά ενδιαφέρεται αυτό που διαβάζουν και στην Κύπρο. Ναι. Και το άλλο βιβλίο, το οποίο δεν ξέρω, εδώ το είχα πει,
Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος. Πρέπει να το έχουμε ξαναναφέρει. Έχει τρία βιβλία. Έχει τρία. Είναι ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος. Είναι πέρα από το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο και το άλλο που λέγεται το ξέχασα. Νομίζω είναι ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος 2. Α. Ο Σκοτ Πεκ ήταν ένας Αμερικανός ψυχίατρος, ο οποίος έχει κάνει ιδιαίτερο ψάξιμο στον εαυτό του και έχει γράψει αυτά τα βιβλία στη δεκαετία του 80, που τότε ήταν πολύ πρωτοποριακά για την εποχή του, και είναι μια εισαγωγή στην αυτογνωσία, θα έλεγα, περισσότερο. Μου έχει στείλει και μια κοπέλα χθες μήνυμα, η οποία αυτή η κοπέλα σπουδάζει στο εξωτερικό κάτι που έχει σχέση με την ψυχολογία, δεν είναι ψυχολόγος, και μου ρώτησε τη γνώμη μου για το self-administered psychotherapy. Φαντάζομαι θα είναι κάτι, καμιά καινοτομία αμερικάνικη. Ναι, αυτή. Ναι, ναι, είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Εγώ θα της πρότεινα να διαβάσει τη Horney, που έχει ένα εξαιρετικό. Την Karen Horney. Ξέρεις ότι τα βιβλία της Karen Horney, δύο από αυτά, τα έχει μεταφράσει ο ψυχίατρος ο Τάκης ο Ευδόκας. Ο νευρωτικός άνθρωπος της εποχής μας είναι πολύ επικαιρό. Ο Τάκης ο Ευδόκας, αγάπη μου, αγαπώ σε πάρα πολλά, δεν ξέρω αν με βλέπεις, ο οποίος είναι για μένα ο ψυχίατρος που έχει περάσει μέχρι σήμερα από την Κύπρο, έχει σπουδάσει ψυχανάλυση στο Ινστιτούτο της Karen Horney στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε φοβερούς ειδικούς στην Κύπρο. Και ο Τάκης ο Ευδόκας έχει λιδωρηθεί πάρα πολύ στην κυπριακή ιστορία, όταν έκανε το λάθος να ασχοληθεί με την πολιτική, και έχει λιδωρηθεί ως ένας άνθρωπος ο οποίος τον είχαν κοροϊδέψει τότε, όταν είχε βάλει υποψήφιος για πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλάμε τώρα πριν 40 χρόνια, αλλά διαβάζοντας τα βιβλία του Τάκη του Ευδόκα, τα οποία έγραψε το 70, τα οποία το έγραψε το 80, νιώθεις ότι τα γράφει σήμερα ένας σύγχρονος ψυχίατρος ή ψυχοθεραπευτής. Είναι και αυτός και ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής και ψυχαναλυτής της Horney. Ναι, αυτό λοιπόν που μου άρεσε πιο πολύ της Horney, εκτός από τον νευρωτικός άνθρωπος της εποχής μας, ήταν και το βιβλίο της που λέγεται Αυτοανάλυση. Άρα, φίλοι, σου λέει να ψάξεις την Karen Horney. Αυτά τα δύο βιβλία υπάρχουν μεταφρασμένα και στα ελληνικά, Βοντάκη τον Ευρώκα. Το ένα είναι ο νευρωτικός άνθρωπος και το άλλο είναι η αυτοανάλυση. Εγώ θα έλεγα όμως. Εντάξει, η κοπέλα αυτή, επειδή μου έχει ξαναγράψει και είναι σκεπτόμενον και σπουδάζει μια επιστήμη που έχει σχέση με την ψυχολογία, ίσως να μπορέσει να το κάνει και από μόνη της, αλλά θα έλεγα ότι, και μιλάω και για μένα προσωπικά που ίδια είμαι ψυχολόγος, δεν κατάφερα να κάνω δουλειά με τον εαυτό μου παρά όταν πήγα να κάνω ψυχοθεραπεία σε άλλους ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι λίγο πρακτικό που με προβληματίζει. Υπάρχει μια προκατάληψη γύρω από την ψυχοθεραπεία και από τους ψυχολόγους κλπ. Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και δυστυχώς. Και το έχεις εκφράσει. Και το έχω εκφράσει και το εκφράζει και ο κόσμος, νομίζω. Αλλά νομίζω κάτι το οποίο είναι εξίσου αποτρεπτικό από μια επίσκεψη σε έναν ψυχολόγο ή σε έναν ψυχοθεραπευτή, μιας και είναι αυτό το θέμα μας σήμερα, πιθανολογώ ότι είναι το κόστος. Ναι. Πόσο μάλλον όταν ξέρουμε πλέον ότι η ψυχοθεραπεία δεν διαρκεί μία εβδομάδα ούτε ένα μήνα, μπορεί να πάρει μήνες, μπορεί να πάρει και χρόνια, σωστά? Όχι, όχι. Η ψυχανάλυση μπορεί να πάρει μήνες και χρόνια. Ψυχοθεραπεία? Η ψυχοθεραπεία, υπάρχουν βραχίες μορφές ψυχοθεραπείας, mm-hmm, και υπάρχουν και πιο μακρόχρονες. Πες μας τη διαφορά, φίλοι. Λοιπόν, οι βραχίες μπορεί να διαρκούν, ας πούμε, η γνωστική αναλυτική που έχω εξειδικευτεί είναι μέχρι 16 συναντήσεις. Ωραία. Λοιπόν, μπορεί να πάρουν 1, 2, 3 έως 6 μήνες, ας το πούμε έτσι. Με μία φορά την εβδομάδα η τακτικότητα. Από εκεί και πέρα, η ψυχοθεραπεία μπορεί ναι να πάρει περισσότερο καιρό, και αυτό έχει να κάνει, γιατί πολλές φορές λέμε διήρκησε 4-5 χρόνια. Εξαρτάται από τα προβλήματα που έχει ο άλλος. Δηλαδή εξαρτάται από τα θέματα που έχει. Δηλαδή αν στη ζωή του συμβαίνουν πράγματα τα οποία θέλει να μοιραστεί, θα του πεις εσύ όχι, μην τα μοιραστείς γιατί ξεπεράσαμε το όριο? Δηλαδή καταλαβαίνεις τι λέω? Δηλαδή, μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία και μετά να του ξανασυμβεί κάτι και να θέλει να ξαναέρθει. Δεν είναι κακό. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Πρέπει να το βλέπουμε ότι ο άνθρωπος θα κάνει αυτό που θα τον βοηθήσει να βρει τον εαυτό του και να μπορέσει μόνος του, γνωρίζοντας τον εαυτό του, να είναι λειτουργικός και να έχει την απαραίτητη ψυχική ανθεκτικότητα να αντιμετωπίζει αυτά που του συμβαίνουν στη ζωή του. Φίλοι, όταν κάνεις ψυχοθεραπεία και την ψυχοθεραπεία την κάνεις για προσωπική ανάπτυξη
και να εξελιχθείς ως άνθρωπος. Είναι ένα υπέροχο δώρο που κάνεις στον εαυτό σου. Το απολαμβάνεις τόσο πολύ, είναι η ώρα σου. Είναι η ώρα σου. Δεν ξέρω, εμένα οι καλύτερες ώρες στη ζωή μου ήταν στον καναπέ, γιατί δεν... στον καναπέ της ψυχοθεραπείας. Όταν ήμουν ίδια ψυχοθεραπευόμενη. Οι καλύτερες μου ώρες, γιατί εκεί μπορείς να πας, να πεις ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατέβει. Σκέφτομαι εμένα να λέω ό,τι θέλω, φανταστείχες. Δεν σε κρίνει κανείς. Δεν σε κρίνει κανείς. Αν είσαι στον κατάλληλο ψυχολόγο και στον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή και θα το πούμε στην πορεία αυτό το πράγμα και από ό,τι βλέπω φίλοι θα κάνουμε και άλλη έκπομπη με αυτό το θέμα γιατί είδες, κάναμε σήμερα έτσι μια εισαγωγή που σου φάνηκε σε ένα λίγο βαριά, θα το πάμε πιο πρακτικά την επόμενη φορά και νιώθεις τόσο ωραία, νιώθεις τόσο όμορφα, ειδικά από ένα σημείο και μετά γιατί οι πρώτες συναντήσεις μπορεί να είναι σοκαριστικές. Γιατί αντιμετωπίζεις, όπως είπε και η φίλη στο παραμύθι, τους δαίμονες σου, τους εσωτερικούς σου δαίμονες. Παίρνεις εσύ το σπαθί να σκοτώσεις τον δράκο, δεν παίρνεις τον πρίγκιπα να το κάνει. Και είναι το πιο δύσκολο πράγμα να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τα δικά σου θέματα, τα κομπλεξιλίκια σου, τους φόβους σου, τις αγωνίες σου, τα τραύματα σου. Είναι, μπορεί να είναι και επώδυνο στην αρχή. Από ένα σημείο και μετά όμως είναι η δύναμη σου. Ξέρεις, το έχω ξαναπεί, ήταν η Κυριακή 10 ετών. Και ήρθε μια μέρα και μου λέει, δεχόταν bullying στο σχολείο, σχολικό εκφοβισμό. Mm-hmm. Και μου λέει, μάμα να βρεις, ήταν πριν γνωρίσουμε την Αριστονίκη. Την Αριστονίκη τη γνωρίσαμε όταν η Κυριακή 11 ετών, το 2011. Επειδή η Κυριακή γεννήθηκε το 2000, ξέρω και πόσο χρόνο σε κάθε βάση. Και μου λέει, μάμα θέλω να πάω σε ένα ψυχολόγο να συζητήσω το θέμα, το πώς να διαχειριστώ το σχολικό εκφοβισμό. Εγώ δεν ήξερα τότε κάποιον, δεν ήξερα, όχι δεν υπήρχα, κάποιον παιδοψυχολόγο στη Λευκοσία. Πήρα τηλέφωνο τον δόκτωρα Μάριο τον... Πες μου το πίστευτο Μάριο που είναι στην Πάφο. Τον Αργυρίδη. Τον Αργυρίδη, τον δόκτωρα Μάριο τον Αργυρίδη, ο οποίος είναι καθηγητής ψυχολογίας στο Νεάπολη, στο Ραγιά σου Μάριε. Και του λέω, Μάριε μου, ξέρουμε κάποιον παιδοψυχολόγο να πάει Κυριακή και μου σύστησε μια συναδέλφο, η οποία είναι εξαιρετική δίδαση και αυτή ένα διάστημα στο Νεάπολη, από ό,τι θυμάμαι. Και την πήγα εκεί πέρα και θυμάμαι τον εαυτό μου, γιατί ήταν σε ένα παιδιατρικό κέντρο που είχε το γραφείο της αυτή η παιδοψυχολόγος, και θυμάμαι τον εαυτό μου να κάθομαι στην αυλή και να είμαι τρομερά χαρούμενη που το παιδί μου ζήτησε να πάει στο ψυχολόγο και να κάνει ψυχοθεραπεία. Είχε πάει 3-4 φορές τότε, μετά δεν χρειάστηκε να ξαναπάει. Αλλά θυμάμαι ότι εγώ χαιρόμουνα, γιατί έλεγα τι ωραία, ανοίγει δρόμο στο παιδί μου. Ανοίγει δρόμο, δίνει στον εαυτό της ένα φοβερό εργαλείο και ανά πάσα στιγμή στη ζωή της μετά, όπως το είπες και εσύ, όταν της συμβεί κάτι που θα τη δυσκολέψει, όταν της συμβεί κάτι που θα τη βασανίσει, θα ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο. Είτε θα χρησιμοποιήσει αυτά τα κλειδιά που λέει η φίλη που έχει πάρει από εκεί, είτε θα επανέλθει. Και θα διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Λέει μια φίλη, καλημέρα, θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ είχα καρκίνο καλοήθη στο κεφάλι. Πρέπει να εννοεί ότι είχε καλοήθη όγκο στο κεφάλι. Μετά από 8 χρόνια δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτό, πώς αισθάνομαι και άλλα πολλά. Ποια η γνώμη σας για αυτό το θέμα? Πρέπει να πάω σε κάποιο ψυχολόγο ή σε κάποιο ψυχοθεραπευτή? Γιατί όποτε μιλάω για αυτό το θέμα πάντα κλαίω. Να πάει. Να πας. Να πας. Να πας. Έχω ένα μήνυμα εδώ που ήρθε από μια φίλη από την Αθήνα, η οποία λέει: τι γίνεται όμως με όσους μένουν εξαρτημένοι από τον ψυχολόγο και σε όλη τους τη ζωή προστρέχουν σε εκείνον σε κάθε δύσκολη περίοδο της ζωής τους, αντί να προσπαθήσουν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, κατά την ίδια έννοια που κάποτε έτρεχαν στη γερόντισσα ή στον εξομολογητή, κάποιοι τρέχουν ακόμη. Είναι ένα θέμα, είναι αυτό θέμα το οποίο. Εντάξει. Το θέμα είναι να δυναμώσει ο άνθρωπος και να μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του. Αυτό είναι η επιτυχία της όλης κατάστασης. Από εκεί και πέρα πρέπει να το διαπραγματευτεί και πρέπει να το συζητήσει κανείς με τον θεραπευτή. Εμένα η γνώμη μου είναι η εξής, ότι λίγη εξάρτηση στην αρχή μιας οποιασδήποτε σχέσης και της θεραπευτικής σχέσης είναι απαραίτητη. Στην αρχή. Στην αρχή. Όμως ένας ψυχοθεραπευτής, ο οποίος είναι ο ίδιος ψυχοθεραπευμένος, δηλαδή κάνει ο ίδιος ψυχοθεραπεία, έχει κάνει ο ίδιος ψυχοθεραπεία, έχει κάνει ο ίδιος πέρα από την πιστοποιημένη εκπαίδευση του, έχει κάνει και ο ίδιος δουλειά με τον εαυτό του, δεν έχει ανάγκη να προσκοληθεί κανένας πάνω του και δεν προωθεί την εξάρτηση του ψυχοθεραπευόμενου με τον ψυχοθεραπευτή. Δεν ανοίγει θέματα. Και αυτό το λόγο χρειάζεται προσοχή. Σε ποιον ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή θα επιλέξουμε και έχουμε εξηγήσει προηγουμένως με πολλές λέξεις. Και σε ποια κατεύθυνση. Και ποια κατεύθυνση, αλλά και με ποιο άνθρωπο.
Δηλαδή, αν τον άνθρωπο τον οποίο πάμε να συναντήσουμε, είτε αυτός λέγεται κλινικός ψυχολόγος, είτε αυτός λέγεται συμβουλευτικός ψυχολόγος, είτε αυτός λέγεται ψυχοθεραπευτής της Α κατεύθυνσης, ψυχοθεραπευτής της Β κατεύθυνσης, ψυχαναλυτής, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, οποιονδήποτε, αν αυτός ο άνθρωπος μας κάνει κλικ, αν αυτόν τον άνθρωπο θα θέλαμε να μοιάσουμε, αν μας εμπνέει ο τρόπος που λειτουργεί ο ίδιος και αν νιώθουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δουλεμένος με τρόπο που θέλουμε να δουλέψουμε και εμείς τον εαυτό μας. Γι' αυτό δεν μπορώ εγώ να δώσω ούτε εσύ γενικές οδηγίες για το πώς επιλέγεις τον ψυχοθεραπευτή σου. Όχι. Επίσης, sorry και θα μιλήσεις, επειδή έχετε στείλει το μήνυμα και ρωτάτε για όσους δεν έχουν χρήματα για να κάνουν ψυχοθεραπεία, υπάρχουν ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγοι και στο δημόσιο και σε δωρεάν δομές και την άλλη εβδομάδα που θα κάνουμε θέμα για τη βία στην οικογένεια θα δώσουμε και τηλέφωνα και πληροφορίες και για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα. Πες. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πολύ έτσι ακριβώς ότι επιλέγεις τον ψυχοθεραπευτή που σου ταιριάζει, που σου κάνει κλικ, που σου ταιριάζει η μεθοδολογία του, που μπορείς να τον κοιτάς στα μάτια και να λες εδώ ήρθα και μπορώ να συνεννοηθώ με αυτόν τον άνθρωπο. Η προσέγγιση του, ο τρόπος του, η άβρα του, το στυλ του, όλα σου ταιριάζουν, γιατί εκεί πέρα θα μοιραστείς τη ζωή σου. Είναι το κουβάρι σου το οποίο θα ξετυλίξετε παρέα. Είναι πολύ μεγάλο δώρο να κάνεις ψυχοθεραπεία. Και υπάρχουν για όλους τους ψυχοθεραπευτές οι ψυχοθεραπευόμενοι. Ακριβώς. Δεν μπορεί ένας ψυχοθεραπευτής να είναι λίγο κλειστός χαρακτήρας, να είναι λίγο πιο εσωστρεφής και να ταιριάξει πολύ ωραία με κλειστούς και εσωστρεφείς χαρακτήρες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πω ότι όσο πιο έντονα είναι τα συναισθήματα που βγάζει κανείς μέσα στη ψυχοθεραπεία, τόσο πιο καλή δουλειά γίνεται για κατ' εμένα. Να πω ότι ο καθένας, αν φοβάται αυτό το άνοιγμα, θα πρέπει λίγο να επιλέξει πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει τη δεδομένη στιγμή για να μπορέσει να τη διαχειριστεί. Και από εκεί και πέρα θα πω τέσσερα πράγματα. Έχεις μόνο 2 δευτερόλεπτα, πέστε. Τελείωσα. Τέσσερα πράγματα. Πες. Λοιπόν, τα 4 δεδομένα, αυτά τα προβλήματα που κάνουν τους ανθρώπους να θέλουν να πάνε να κάνουν ψυχοθεραπεία είναι τι να κάνουν την ελευθερία που έχουν, το πώς να νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους, τη μοναχικότητά τους, το αναπόφευκτο του θανάτου και το νόημα που θέλουν να δώσουν στη ζωή τους. Ωραία.